διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Γεια σας. Όπως κάθε μέρα, η ώρα μόλις έχει περάσει 2 και είμαστε κοντά σας για αρκετή συζήτηση. Στο μικρόφωνο τώρα μιλάει ο Λάμπρος Παπαδημητράκης. Μόλις έχει φτάσει από την Κύπρο. Σας χαιρετώ όλους φίλες και φίλοι μας. Και στο στούντιο είμαστε με τον Δημήτρη τον Καζάκη, όπως πάντα. Και μαζί μας είναι και ο καπετάνο Κώστας ο Βενετσάνος. Θα κάνουμε μια ωραία συζήτηση και για να δώσω μια αφορμή και για τη συζήτηση αρχίζω με την εξής ως φρητική μου εμπειρία τις λίγες ώρες που βρίσκομαι στην Ελλάδα. Και η ως φρητική μου εμπειρία μου μυρίζει ο λίγον θανατερή μυρωδιά. Μου μυρίζει ο λίγον πτωμαίνη και είναι η πτωμαίνη της ελληνικής κοινωνίας που ετοιμάζονται να την πεθάνουν εντελώς. Τα τελευταία που ακούμε είναι εντελώς κουφά. Δηλαδή, από ποιον να πάρουν αυτά τα δισεκατομμύρια που ζητάνε? Ποια είναι η γνώμη σου, Δημήτρη? Μας οδηγούν στο θάνατο? Προφανώς δεν υπάρχει καμία προοπτική αυτή τη στιγμή. Το ανεξάρτητα με ποιο χαρακτήρα θα πάρει η διαχείριση των μέτρων που θα αποφασίσουν, που έχουν αποφασίσει μάλλον οι δανειστές και υπακούει η κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι ότι η ελληνική οικονομία έχει πλέον πεθάνει. Εξαντληθεί τελείως. Και το ίδιο και η ελληνική κοινωνία. Τα τελευταία στοιχεία που βγήκαν μάλιστα από την... Άρα η ως φρυσή μου δεν με απάντησε. Από τη στατιστική υπηρεσία, την Ελστάτ, παρά το γεγονός ότι έχουμε, μπορεί να έχουμε κάθε λόγο ότι τα αφιβάλλουμε. Ότι τα αλλοιώνουν. Ναι, η εκτείναξη της ανέχειας στην ελληνική κοινωνία είναι 169% τα τελευταία 4 χρόνια. Τώρα από εκεί και πέρα βεβαίως, αν βάλουμε μέσα τα προβλήματα υγείας, το χρόνιο στρες στο οποίο ζούμε, ήμασταν χθες σε μια εξαιρετικά κατά τη γνώμη μου πολύ καλή εκδήλωση στην Κηφισιά, όπου ήταν 2 γιατροί μαζί μας, ο Δημοσθένης ο Ανδρέας ο Γιαννολόπουλος και ο Δημοσθένης ο Πάπα Μεθοδίου, οι οποίοι ανέλησαν τα ιατρικά δεδομένα της κρίσης για την υγεία του πληθυσμού και τον τρόπο που γίνει, μιλάμε για κατάρρευση. Αυτό που εμείς οι οικονομολόγοι το παρατηρούμε στην οικονομία, αυτό το παρατηρούσαμε στην κοινωνία. Και μάλιστα είμαστε σε πολύ κοντά σε εκείνο το όριο που οι μελετητές λένε ότι είναι μη αναστρέψιμο. Δεν μιλάμε για την οικονομία, μιλάμε για την κοινωνία. Δηλαδή όταν μιλάμε για την ψυχολογία του κάθε Έλληνα. Όταν αυτή τη στιγμή έχεις το 39% των παιδιών σου σε απόλυτη ανέχεια, μιλάμε 39% από ηλικίας 0 έως 18 χρονών. 39%. Πιο πάνω από εμάς είναι η Ουγγαρία με 40%, η Βουλγαρία με 43%, η Ρουμανία με 47%. Μιλάμε φέτος, είναι σίγουρο θα περάσουμε στην κατηγορία αυτών των χωρών, ίσως και να την υπερβούμε. Σε αυτές όμως τις κατηγορίες ξέρουμε πώς διαχειρίζονται το πρόβλημα της παιδικής ανέχειας και απορίας. Με παιδική πορνεία. Άρα αυτό που παρατηρούμε με τα συνόδευτα παιδιά που έρχονται, θα το παρατηρούμε σε λίγο, ίσως να το παρατηρούμε αλλά να μην είναι εμφανές ακόμη. Θα το παρατηρούμε σε λίγο και για τα Ελληνόπουλα. Γι' αυτό λένε οι ειδικοί μελετητές ότι υπάρχει ένα όριο που αν το υπερβεί μια κοινωνία είναι δύσκολο να ανακάμψει. Να ανατραπεί αυτό το. Όταν η οικογένεια μάθει να εκπορνεύεται στο πεζοδρόμιο, να εκπορνεύεται για να μπορέσει να επιβιώσει, είναι δύσκολο μετά να αλλάξει τα ήθη και τα έθιμα μιας ιδέας κοινωνίας. Και το ξέρουμε από την κατάσταση στην Αφρική, στην Ασία, σε πάρα πολλές χώρες ας πούμε, που υπερέβησαν αυτό το όριο. Και στις πρώην ανατολικές χώρες, στις μάλλον ανατολικές χώρες, τις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού, για τον τρόπο που έγινε η μετάβασή τους. Ενώ αντίθετα, σε χώρες όπως για παράδειγμα η Λευκορωσία, που δεν είχε αυτή τη βίαιη
μεταστροφή προς τον καπιταλισμό είχε πιο ομαλή, να το πούμε έτσι, όσο μπορεί να πει κανείς ομαλή, δεν παρατηρήθηκαν τέτοια φαινόμενα σε τέτοια έκταση. Εδώ η χώρα έχει ξεφύγει. Ποιος, ας πούμε, για παράδειγμα, ασχολείται με το γεγονός ότι η έκρηξη πορνείας στην Ελλάδα έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό που αντιμετωπίζεται από τις ιταλικές αστυνομικές αρχές. Λόγω του ότι η αλβανική μαφία που ελέγχει την πορνεία στην Ιταλία αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, υπάρχουν εκθέσεις για την Ιντερπόλ, ειδικά από την Ιντερπόλ κτλ., νιώθει ότι την ανταγωνίζεται η ελληνική πορνεία. Μάλιστα. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτά δεν μας αφορούν, γιατί αν μάθει η κοινωνία, εάν εθιστεί η κοινωνία σε αυτόν τον τρόπο ζωής, σε αυτόν τον τρόπο βιοπορισμού, είναι πολύ δύσκολο να ανακάμψει. Δύσκολο να επανέλθει. Έτσι. Αγαπητέ Κώστα Βενετσιάνο, θέλω να ακούσω και τη δική σας άποψη. Αγαπητέ, για την ασφυτική μου, τη μύτη μου πιάνει θάνατο. Θα μπω σιγά σιγά στο θέμα, αλλά ξεκινώντας από αυτό που είπες προηγουμένως, ότι μυρίζει πτωμαίνη από την ασφυτική σου, από το ασφυτικό έτσι ερέθισμα, άθελά μου με πήγες στο «για ποιο χτυπάει η καμπάνα» της Πιλάρ, που έλεγε ότι μυρίζει θανατήλα. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα, δυστυχώς. Σε αυτό δε που αναφέρθηκε ο Δημήτρης για τον εθισμό στην πορνεία, θα πω τούτο, ότι είναι το σύνδρομο του βάτραχου. Το βάτραχο, άμα τον πετάξεις μέσα σε μια κατσαρόλα που βράζει, θα δώσει ένα πίδο και θα βγει έξω. Εάν το βάλεις στο κανονικό νερό, θα μείνει. Και όταν μάλιστα αρχίζει να ζεσταίνεται το νερό, θα αισθανθεί και μία θαλπορή, η οποία σιγά σιγά όμως, όσο ζεσταίνεται περισσότερο, τον ναρκώνει και στο τέλος βράζει. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν η παράταση, η πολυετής παράταση της οικονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία, δείχνει ακριβώς το σύνδρομο του βατράχου. Ας προχωρήσουμε και θα τοποθετηθώ ιδιαίτερα. Θα βρεθούν αυτά τα πόσα δις μας ζητάνε τώρα, μια και χρωστάμε να δώσουμε τεράστια ποσά μέσα στο καλοκαίρι, Δημήτρη? Είναι δυνατόν να πάρεις εκ του μη έχοντος? Κοίταξε να δεις, έτσι αλλιώς το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα έχει να κάνει με το ότι δεν μπορείς να πάρεις, το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Το ζήτημα έχει να κάνει με την με την κατάσταση ακριβώς της ελληνικής κοινωνίας, που θα πρέπει να φορτωθεί και άλλα χρέη. Για ποιο λόγο πρέπει να φορτωθεί και άλλα χρέη? Ιδιωτικά χρέη. Είτε προς την εφορία, είτε επιβαρύνοντας περισσότερο τον οικογενειακό προπολογισμό. Διότι περιορίζοντας, για παράδειγμα, τις δαπάνες για την υγεία. Μάλιστα. Περιορίζοντας τις δαπάνες για την υγεία, πολύ απλά, φορτώνεις περισσότερες ιδιωτικές δαπάνες στον οικογενειό. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή έχουμε το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών σε ολόκληρο τον ΟΣΑ. Πάνω από το 30% των συνολικών δαπανών για την υγεία είναι ιδιωτικές. Πολύ υψηλότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Τον υψηλότερο, 30%. Επομίζεται το βάρος των οικογενειών. Περιορίζοντας λοιπόν ακόμη περισσότερες κοινωνικές δαπανές, που αυτό θα κάνουν. Ή θα φορτώσουν με φόρους, το οποίο θα συνεπάγεται χρέος για τον οικογενειό, γιατί δεν μπορεί να αποδώσει. Έτσι δεν είναι, και για τις επιχειρήσεις ακόμη περισσότερο που θα κλείσουν, ή θα περικόψουν δαπάνες. Μα αυτές οι δαπάνες θα πρέπει να καλυφθούν. Για να καλυφθούν λοιπόν για το μέσο νοικοκυριό, για το μέσο πολίτη, θα καλυφθούν από την τσέπη. Μάλιστα. Πού αποσκοπούν όμως αυτό το πράγμα? Κάποιοι λένε ότι το κάνουν αυτό το πράγμα και ανακοινώνουν αυτά τα μέτρα, ενώ παράλληλα καταθέτουν στη Βουλή νομοσχέδια για τα οποία ήδη ο λαός έχει αντιδράσει. Το κάνουν αυτό λοιπόν για να κερδίσουν κάποιο χρόνο η κυβέρνηση. Δεν ξέρω, είναι έτσι, άραγε. Για να αποφασίσουν τελικά τι θα κάνουν, δεν ξέρουν τι. Έχει προγραμματιστεί το τι θα γίνει. Τι έχει προγραμματιστεί? Πάμε για τέταρτο μνημόνιο με το πιθανότερο να έχουμε διπλό νόμισμα. Στην τραπεζική αγορά ακούγεται πολύ έντονα ότι το διπλό νόμισμα θα εγκύψει στην ελληνική οικονομία 1η-1η 2017. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Μάλιστα. Πάντα, όταν θες να βάλεις ένα νέο νόμισμα, έστω και αν είναι αυτό εναλλακτικό ή διπλό, παράλληλο κτλ., προτιμάς πάντα να ξεκινάς πρώτη-πρώτου. Ναι. Πρώτη-πρώτου, γιατί για τα logistics της οικονομίας είναι πολύ πιο εύκολο να λειτουργήσει η οικονομία από το να μπεις στη μέση του χρόνου κτλ.
Βεβαίως. Από την άλλη μεριά, δεν θα πάει και διαφορετικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το ελληνικό δημόσιο ανακυκλώνει περίπου 700 δισεκατομμύρια Eurocommercial Paper. Είναι υποσχετικές, οι οποίες εκδίδονται ανάμεσα σε κατοικούς φορείς, προκειμένου να διαχειριστούν το ταμιακό έλλειμμα. Αυτό δεν ασφαλίζεται, δεν καταγράφεται στο χρέος, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο έχει ξεφύγει. 700 δισεκατομμύρια ήταν το 2015. 700 δις. Τεράστιο ποσό. Είναι 7 φορές, όχι, περίπου 5,5 φορές το ΑΕΠ της χώρας. Μόνο αυτός ο βραχυχρόνιος λογαριασμός. Λέω, πόσο απέχει το ελληνικό κράτος από το να βγάλει αυτή την υποσχετική προς το κοινό. Δηλαδή, και αντί να γίνεται ανάμεσα στους οργανισμούς όπου διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών τα ταμιακά τους διαθέσιμα, τα ελάχιστα που έχουν απομείνει και αυτά που έχει υπάρξει και που δεν μπορεί να τα επιστρέψει πίσω, να τα βγάλει προς τους συνταξιούχους και τους δημόσιους υπαλλήλους και τους προμηθευτές του κράτους. Δεν μπορώ να σας πληρώσω, πάρτε τις υποσχετικές. Μάλιστα. Πόσο απέχουμε από αυτό? Το θέμα είναι το εξής. Επανέρχομαι στο ερώτημα. Πού αποσκοπούν οι εταίροι ή οι ενάντιοι κατ' εμέ? Είναι πολύ απλό το θέμα. Κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι είναι το οικόπεδο. Το οικόπεδο. Αλλάζει χέρια το οικόπεδο. Έχει αλλάξει τυπικά χέρια το οικόπεδο με τις υπογραφές που έχουν κάνει, αλλά είναι τουλάχιστον, πρέπει να το δεχτεί και ο ιδιοκτήτης του, που είναι ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη χειρότερη φάση από ό,τι έχει βρεθεί ποτέ στην ιστορία του. Δεν μπορώ να βρω ανάλογη περίοδο της ιστορίας του ελληνικού λαού που να είναι σε τέτοια χάλια η χώρα. Και από την άλλη μεριά, δεν υφιστάμεθα ως κράτος. Ως κράτος με βάση τον τρόπο που ορίζεται το κράτος, τουλάχιστον παραδοσιακά, από το Μεσοπόλεμο δηλαδή, από το διεθνές δίκαιο. Δεν είμαστε κράτος, κύριοι, όπως το λέγανε και στον ελληνικό κινηματογράφο. Μόνο που τώρα πλέον είμαστε και τυπικά δεν είμαστε κράτος. Ή τελούμε υπό η απόλυτη κυριαρχία θεσμών, όπως τους έχουν αυτονομάσει, για να αποκτήσουν καθεστώς νομοποίησης. Δεν είναι θεσμοί, βέβαια. Όχι, βεβαίως. Τους έχουν ονομάσει όμως έτσι, και εγώ το φώναζα από τότε που τους ονόμασαν έτσι, με επίτηδες από την πρώτη φορά αριστερά, για να εθιστούμε το ότι ασκούν κυριαρχία πάνω στη χώρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, δεν ελέγχουμε τα σύνορά μας, δεν ελέγχουμε την εσωτερική κατάσταση της χώρας, δεν παίρνουμε εμείς τις αποφάσεις, παίρνουν κάποιοι άλλοι. Το μόνο που διαπραγματεύεται η κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα του καθεστώτος κατοχής είναι η διαχείριση των μέτρων. Όχι αυτά καθ' αυτά, το αν θα πάμε ή όχι. Αν θα πάρουμε αυτά ή κάποια άλλα. Και από πάνω βεβαίως μία μαύρη πλερέζα που έχει πάνω πέσει επάνω στην ελληνική κοινωνία, διαμέσου του συστήματος προπαγάνδας, όπου θα πρέπει ο μέσος Έλληνας πραγματικά να αντιμετωπίζει καταθλιπτικά φαινόμενα που μόνο σε καταστάσεις, τι να πούμε, ισόβιας κάθερξης σε μπουντρούμι. Αντιμετωπίζει άνθρωπος. Υπάρχουν οι ιατρικά δεδομένα που δείχνουν την τεράστια αύξηση. Εγώ θα το έλεγα χωρίς να το. 250%. Ναι, τρομερό πράγμα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ, η πτωμαίνη που λέει ο Λάμπρος, εγώ την ονομάζω και κάπως διαφορετικά. Είναι χαρακτηριστικό αυτής της κατάστασης, να το πούμε έτσι, το ότι έχουμε ιδρυματοποιηθεί σαν λαός. Ακριβώς. Παρουσιάζουμε φαινόμενα ιδρυματισμού. Ειδικά όταν δεν θέλουμε να δεχτούμε ότι είναι παιδιά και έξω από το ίδρυμα του σοφρονισμού που μας έχουν εγκλωβίσει, Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να τα καταφέρουμε, αδερφέ. Ναι, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού που ενώ τη ζει, τη βιώνει πλέον αυτή την κατάσταση, δεν του τη λένε κάποιοι, εσύ, ξέρω εγώ, εμείς. Ναι. Τη βιώνει με όλα τα αυτά, ακριβώς επειδή έχει περιπέσει στο σύνδρομο του βατράχου που είπα πριν, δεν αντιλαμβάνεται ότι δεν αποσκοπούν απλά, αυτό δεν το έχει αντιληφθεί ούτε αυτό το πρώτο, στο οικόπεδο, δηλαδή στη χώρα μας, αλλά και στο κεραμίδι του. Μάλιστα. Διότι τους πειράζει πάρα πολύ το ότι το 80-85% του ελληνικού λαού έχει ιδιοκτική κακοκυρία. Ενώ το αντίστοιχο στη Γερμανία είναι 12, αν θυμάμαι πολύ καλά. Είναι πολύ κάτω. Και κανένας δεν έχει αναλογιστεί και για τον Γερμανό ότι για ποιο λόγο εμείς έχουμε το 80 και οι άλλοι έχουν το 12% ιδιόκτητη κατοικία. Γιατί είμαστε πλούσιοι ή για αυτοάμυνα. Διότι τουλάχιστον η κατοικία,
κατοικία, δεν μιλάω για την ιδιοκτησία γενικότερα την οποία εκμεταλλεύεσαι. Η κατοικία σου είναι σαν το κέλυφος της χελώνας. Δηλαδή ακριβώς. Είναι απολύτως προσαρτημένο στο άτομο. Όταν μιλάμε έτσι. Λοιπόν για δικαιώματα και προστασία του ατόμου, πρέπει να μιλάμε και για το σπίτι που μένουμε. Βεβαίως. Αυτό προβλέπει και από το Σύνταγμα, αλλά και από τις διεθνείς συμβάσεις. Και είναι η κατοικία του Έλληνα και αποτέλεσμα του ιστορικού κοινοτισμού και της αλληλοβοήθειας. Δηλαδή έκτιζε σπίτι εσύ και ο γείτονάς σου και οι συγγενείς σου, όλοι έβαζαν δουλειά για να αποκτήσει σπίτι. Βέβαια, παλιά ιδιαίτερα. Υπάρχει εκείνος, την οποία ας πούμε απόϊχο εκείνου του κοινοτισμού, είμαστε αναγκασμένοι τώρα να σκεφτούμε να τον επαναφέρουμε μέσα στις συνειδήσεις μας για μια ουσιαστική ανθρώπινη επαφή και αλληλοβοήθεια. Έτσι. Και όλα αυτά τα τελευταία που είπατε με φέρνουν τώρα στον προβληματισμό. Μπορεί σήμερα κάτι να κάνει ο ελληνικός λαός και υπάρχει κάποια ελπίδα? Διότι πόσο θα πιέζεται? Δεν πρέπει αυτή η πίεση να δημιουργήσει μια δύναμη ατμού που θα πετάξει το καπάκι? Σας ακούω, κύριε, τη γνώμη σας. Να μιλήσει πρώτα ο Δημήτρης και έχω να τοποθετήσω. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το ξέρει κανείς, με την έννοια ότι με βεβαιότητα. Ναι, δεν μπορεί να έχει βεβαιότητες μια ή από την άλλη μεριά. Απλούστατα, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Το θέμα δεν είναι πώς το σκέφτεται ο καθένας. Το θέμα μας είναι ότι οι δρόμοι που ανοίγονται μπροστά μας είναι δύο. Ή ο πλήρης αφανισμός, εθνικός, κοινωνικός, οικονομικός, όπως το λέμε. Ο θάνατος, μάλιστα. Ο αφανισμός, πλήρης αφανισμός. Σε σβήσουν το χάρτη, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Ή ο άλλος, την παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας, κερδίζουμε την πατρίδα μας. Και ό,τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μετά νοικοδομούμε την πατρίδα μας με τους δικούς μας όρους. Αυτά τα πράγματα, ας μην είμαστε σοβαροί, δηλαδή είναι στοιχειώδη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Το θέμα είναι, εντάξει, φοβάται ο κόσμος αυτά τα γνωστά, ας πούμε, έτσι, τις ανοησίες, ας πούμε, που ακούμε. Θα αναγκαστεί. Έχουν μπει στο σπίτι σου αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Έτσι. Πρέπει να σπάσουμε αυτό το φόβο. Λοιπόν, έχουν πίσω σπίτι. Λέω το εξής, ότι πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δώσει μια βάσιμη ελπίδα, στην οποία είχα στηριχτεί και εγώ. Μιλώ για τις εκλογές του Γενάρη του 2015. Μάλιστα, η πρώτη εκλογή. Ακριβώς. Τότε, επειδή δεν υπέσχετο πολλά, αλλά κάποια ρεαλιστικά, γίνηκε πιστευτός. Έδωσε την εντύπωση ότι πραγματικά μπορούμε να βγούμε από αυτή την κρίση σταδιακά και να ανασάνουμε. Έδωσε μια ελπίδα πρώτη μέρα, και στην πρώτη δημοσκόπηση, στην πρώτη δημοσκόπηση που είχε έρθει ο Ντάισεμπλουμ και τον αντιμετώπισαν πολύ καλά. Βέβαια, θα έλεγα ότι ο Βαρφάκης υπερεύει λιγάκι τα εσκαμμένα, διότι πρέπει τον συνομιλητή σου να τον αντιμετωπίζεις ως ισότιμο, όχι να τους με κάποια υπεροψία που τους αντιμετώπισε ο Βαρουφάκης. Υπερεύει το όριο. Ναι. Ήταν καλή πρώτη αντίδραση. Η επίπτωση στον ελληνικό λαό είναι ότι το 82% με τη δημοσκόπηση που έγινε εκείνες τις ημέρες ήταν με την κυβέρνηση, διότι αισθάνθηκε εθνική ανακούφιση, για να μην πω υπερηφάνεια. Μάλιστα. Αυτό εξαναμίστηκε, και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, διότι αν είχε μια βάσιμη ελπίδα η οποία εξαναμίστηκε, τώρα βλέπει και με μεγαλύτερη δυσπιστία τις λοιπές δυνάμεις που έμειναν συνεπείς, και ταυτόχρονα, επειδή δεν βλέπει να αναπτύσσουν μια δυναμική ανάπτυξη, δεν συσπυρώνονται γύρω από αυτές τις δυνάμεις. Και βέβαια, βασικό στοιχείο για τη συσπήρωση είναι και η ενοποίηση κατά το δυνατόν, δεν είναι ανάγκη να είναι όλες, κατά ένα μεγάλο βαθμό αυτών των μικρών συνεπών δυνάμεων, που πιστεύω ότι πραγματικά μπορούν να ανατάξουν τη χώρα με μια διαφορετική πολιτική. Μάλιστα. Όμως, Δημήτρη, εσύ είχες κάνει, νομίζω, πρόσφατα ένα ταξίδι στην Κρήτη. Ναι. Και είδες κάποια πράγματα. Υπάρχει κάποια ελπίδα εκεί στην Κρήτη, λοιπόν, ή στη Λακωνία που ήσουν, ναι, πριν λίγες μέρες? Λοιπόν, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Υπάρχει ένας κόσμος που αρχίζει πλέον και ανατάσσεται. Δηλαδή, καταλαβαίνει, δεν υπάρχει λύση. Και δεν υπάρχει πίσω. Υπάρχει μόνο μπροστά. Και δεν μπορείς να δεχτείς, ας πούμε, να μπορέσεις να ζήσεις
σε καταστάσεις που πραγματικά είναι τραγικές. Λοιπόν, υπάρχει ένας τέτοιος κόσμος, ιδιαίτερα από την παραδοσιακή Κρήτη, όπως την ονομάζω εγώ, δηλαδή από έναν κόσμο ο οποίος δεν έχει χάσει τη βασική αίσθηση της ρίζας τους και το τι υπερασπίζεται για την παράδοση. Οπότε από εκεί και πέρα, το πώς θα εκφραστεί αυτό το πράγμα, το πώς καλά οργανωμένα μπορεί να εκφραστεί αυτό το πράγμα, είναι το ζητούμενο. Είναι, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, και είναι μπροστά μας. Γιατί εγώ πιστεύω ότι με βάση τις εξελίξεις που έχουμε και που θα έχουμε τους επόμενους μήνες και με αφορμή το λεγόμενο προσφυγικό και όλα αυτά τα πράγματα, νομίζω εξ ανάγκης θα χρειαστεί να πάρουμε αποφάσεις και να πάρουμε πρωτοβουλίες σαν λαός. Γιατί αν το αφήσουμε στα πολιτικά κόμματα, στο πολιτικό σύστημα, τον τρόπο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή η βιτρίνα του καθεστώτος κατοχής, η κοινοβουλευτική βιτρίνα του καθεστώτος κατοχής, τότε θα ζήσουμε καταστάσεις που ενδεχόμενως να μας οδηγήσουν και σε πόλεμο. Άρα, πολύ γρήγορα πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες τέτοιες ώστε ο λαός, και εγώ βλέπω, ρε παιδί μου, γενικά σε διάφορα στρώματα είναι έτοιμα να κινητοποιηθούν. Είναι έτοιμα να κινητοποιηθούν. Απλά θέλουν τη θριαλίδα και εκείνη την κρίσιμη μάζα που θα βγει μπροστά και που θα το δώσει, θα το εμπνεύσει, έτσι ώστε να βγει, ρε παιδί μου, να βγει να κατέβει. Αλλά να βγει να κατέβει να έχει αποτέλεσμα. Όχι να βγει να κατέβει και να τρέχει να του αλλάζουν τα φώτα σε ξυλοδαρμούς και με αυτά τα γνωστά που ζήσαμε, ας πούμε, στις πλατείες το 2011-2012. Αυτή τη φορά είναι πιο έτοιμος να κατέβει. Πιο έτοιμος. Απλά θέλει να δει κάτι πιο οργανωμένο, με σαφήνεια πολιτικού προσανατολισμού, το πρόταγμα δηλαδή να είναι μπροστά, και να πιστεί ότι κάνοντας αυτό το πράγμα να τελειώσουμε. Να τελειώσουμε μια και έξω. Με προβληματίζει το γεγονός ότι σε 2-3 μέρες κατατίθενται πάλι στη Βουλή σχέδια νόμων που αφορούν συντάξεις και εισοδήματα τάξεων όπως οι αγρότες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες κλπ. Και αναρωτιέμαι, οι αγρότες που τουλάχιστον ένα μέρος τους είχε πριν από 2-3 μήνες κατεβεί στους δρόμους, τώρα που τα νομοσχέδια που κατατίθενται είναι ακόμα χειρότερα, τι θα πράξουν, ποια είναι η γνώμη σας? Η κυβέρνηση καταρχήν, με συγχωρείς Δημήτρη μου, η κυβέρνηση καταρχήν λέει ότι είναι μετά τις διαβουλεύσεις που έκανε με τους ενδιαφερόμενους, με τους εκπροσώπους τους, ότι είναι ηπιότερα και επομένως εφαρμόσιμα και αποδεκτά. Δυστυχώς έχω παρατηρήσει ότι ο κόσμος πρέπει να το νιώσει στο πετσί του για να αντιδράσει. Την ώρα δηλαδή που σου παίρνουν τα δικά σου τα λεφτά από την τσέπη, δεν λέω υπάρχει ένας ληστής να τον κυνηγήσω. Πρέπει να βάλει χέρι και στη δική μου τσέπη, για να το πω. Όταν λοιπόν μπει αυτό, το αρνητικά έχουν ουδέν κακό να μην γεσκαλούν, έχουν και θετικά αποτελέσματα. Τότε και αυτός θα αντιδράσει, όταν το νιώσει στο πετσί του. Και πλέον είναι το θέμα καθολικό. Ότι δεν έχει χτυπηθεί η εργατική τάξη μονάχα, έχει χτυπηθεί η μεσαία τάξη. Ναι. Και έχει χτυπηθεί άγρια. Ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο αγρότης. Εκείνο που με ανησυχεί είναι η μικρή άνοδος της Νέας Δημοκρατίας μετά την εκλογή του Μητσοτάκη στην Προεδρία. Και διερωτώ με πραγματικά, δηλαδή είναι ερευνητέο, πώς αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι καταψήφισαν μία πολιτική, την πολιτική του Σαμαρά, της συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ, που συμμετείχε ο Μετσοτάκης και μάλιστα σε Υπουργείο με απολύσεις και λοιπά και αντιδράσεις, πώς τώρα περιμένει ότι θα έρθει η σωτηρία? Αυτό το μικρό τμήμα πώς το περιμένει, ότι επειδή άλλαξε πρόεδρο η Νέα Δημοκρατία, μια νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα φέρει τα πράγματα στα ίσα? Αυτό πραγματικά με ανησυχεί. Μάλιστα. Δημήτρη, εσύ τι λες, οι αγρότες, οι δικηγόροι που κατέβαιναν κατά, θα έλεγα, πολλές χιλιάδες μες στην Αθήνα, συμβουλιογράφοι κλπ, θα αντιδράσουν με αυτές τις καταθέσεις νομοσχεδίων? Και πώς άραγε, γιατί χρειάζεται ενδεχομένως ένα κίνημα σαν το δικό μας να λάβει ως πρωτοβουλίες, ως, για να πάρει το λόγο επιτέλους και να ζητήσει ο λαός την αλλαγή στην εξουσία? Υπάρχει ένα θέμα σοβαρό σχετικά με το ποιος θα βγει μπροστά. Εντάξει, είναι το ζήτημα των αγροτών. Οι αγρότες ακόμη είναι
σε διαδικασία αναβρασμού, δεν έχουν βρει το βηματισμό τους στον δρόμο τους. Αλλά εγώ νομίζω ότι αυτή τη φορά δεν θα είναι απλά μόνο οι αγρότες που θα βγουν. Υπάρχουν δηλαδή κοινωνικά στρώματα που πλήττονται ή ισοπεδώνονται ολοκληρωτικά. Δηλαδή, τι να πεις για τον ελεύθερο επαγγελματία. Τι να πεις, θα τον εξοντώσουν τελείως. Μιλάμε για 25% της απασχόλησης στην Ελλάδα. Και μιλάμε για 25% που δεν απασχολεί, είναι αυτοαπασχολούμενος. Δηλαδή, ελεύθερο επαγγελματίας χωρίς να απασχολεί κάποιον, έστω και συμβοηθούντα μέλη της οικογένειας, όπως λέγονται συνήθως. Λοιπόν, αυτός τι να κάνει, αυτός θα εξαλειφθεί από προσωπικής. 25% της απασχόλησης. Πέρα από τον αγρότη, πέρα από τον εργάτη ή τον μισθωτό ή τον συνταξιούχο. Το θέμα μας είναι να καταλάβουμε ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βρούμε, να βγούμε στους δρόμους, να πάμε στο Σύνταγμα δηλαδή. Και γιατί να πάμε στο Σύνταγμα? Να πάμε στο Σύνταγμα γιατί ιστορικά και το Σύνταγμα η πλατεία ήταν η διεκδίκηση συντάγματος από τον ελληνικό λαό κάθε φορά που η τυραννία τον καταπίεζε σε δίδιο βαθμό που διεκδικούσε το αίτημά του να καθορίζει αυτός τις εξελίξεις στη χώρα του διαμέσου ενός συντάγματος. Έτσι και τώρα πρέπει να κατέβουμε να επιτύσσουμε καινούργιο Σύνταγμα. Γιατί με αυτή την επέτηση στην πραγματικότητα αρνούμαστε να υποταχτούμε στο καθεστώς που έχει διαμορφωθεί. Είναι μια παρασυνταγματική κατάσταση σήμερα ενός καθεστώτος κατοχής που στην ουσία έχει αναιρέσει ακόμη και τα πιο στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα. Να κατέβουμε εκεί και να μείνουμε όμως. Να κατέβουμε και να μείνουμε. Όχι να κατέβουμε και να μείνουμε περατζάρα. Περάσαμε από εδώ. Αυτή τη φορά και πρέπει να γίνει με πιο οργανωμένο τρόπο, με ένα τρόπο έτσι ώστε αυτοί που θα κατέβουν, που θα δώσουν το ένα κτίριο λάκτισμα ή τη θριαλίδα για να κατέβουν εκατομμύρια ή χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου κάτω, να μπορούν να παραμείνουν εκεί οργανωμένα έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πρόκληση, προβοκάτσια ή αναμέτρηση με πρωτοριανούς. Μάλιστα. Και να τελειώσουμε. Να το πάρουμε απόφαση για να τελειώσουμε. Γιατί αν το πάρουμε τέτοια απόφαση, θα μας πάρει από κάτω και να δούμε μετά τελικά πώς αντιμετωπίζεται αυτή την κατάσταση ενδεχομένως σε καταστάσεις φωτιάς. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί αύριο. Φοβάμαι, παρόλο που συμφωνώ με την πρότασή σου, φοβάμαι ότι δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί. Όχι, δεν είναι. Προφανώς, αδύνατο όχι, προβλήμα. Αλλά δεν είναι εύκολο για τον εξής λόγο. Έχουμε υποστεί ένα είδος μυθριδατισμού. Ο μυθριδατισμός, για να το θυμίσουμε για τους ακροατές που ίσως δεν το θυμούνται, ήταν ο μυθριδάτης που έπαιρνε μικρές δόσεις δηλητηρίου και στο τέλος δεν τον έπιανε το δηλητήριο για να αυτοκτονήσει που ήθελε να αυτοκτονήσει. Έτσι. Λοιπόν, με τις μικρές δόσεις πλέον απαξιώσεως, υποδούλωσης, εκμετάλλευσης ή οτιδήποτε θέλετε βάλτε, οτιδήποτε αρνητικό, ο ελληνικός λαός έχει πάθει μυθριδατισμό, περιμένει μία τελείως μεταφυσική επέμβαση ώστε να λυθεί το θέμα, δεν μπορεί, κάποτε θα λυθεί, και φοβούμε ότι γι' αυτό το λόγο δεν αντιδρά. Με συγχωρείς, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, να πω ότι εδώ στην Αθήνα είναι η μισή. Γιατί σίγουρα είναι η μισή, αλλά είναι 500.000. Όταν θα γινόντουσαν αυτές τις συγκεντρώσεις, έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι που δεν είχαν και δουλειά να βγουν στο Σύνταγμα. Δεν βγαίνουν. Και δεν τους κακίζω, διότι έχουν πάθει ακριβώς αυτό το πράγμα. Στην πραγματικότητα δεν είναι μυθρατισμός. Οι ψυχίατροι και οι ειδικοί λένε ότι είναι χειρότερη κατάσταση ψυχασθένειας η ανεργία από τις άλλες μορφές σοβαρές ψυχασθένειας που υπάρχει. Δηλαδή τρέλα. Το γεγονός ότι, όπως το λέει ο καθημερινός κόσμος, το γεγονός λέει, το ότι ακούς ας πούμε από τον κόσμο ότι ο γιος μου ή η γυναίκα μου ή εγώ είμαι άνεργος και τρελαίνομαι, έχει να κάνει ακριβώς με μια πραγματική κατάσταση. Με μια πραγματική κατάσταση που χάνεις τα λογικά σου, χάνεις τον αυτοσεβασμό σου και φυσικά σε περίπτωση όπου είναι νέο παιδί, δηλαδή δεν έχει ξαναβρει από δουλειά, είναι αυτή η ιστορία, χάνει και κάθε ενέργεια μέσα του. Είναι αποκτά μορφές εξάρτησης από την οικογένεια, από το περιβάλλον, από τον εργοδότη, τον περιστασιακό, που προσυδειάζει σε μορφές εξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες. Δηλαδή είναι ανάλογη ψυχολογικά, να το πούμε έτσι. Ακριβώς. Γι' αυτό και δεν μπορεί να περιμένει από αυτόν τον κόσμο. Διότι ο κανονικός ψυχασθενής Δημήτρη έχει ένα φαντασιακό, φαντάζεται ότι συμβαίνει κάτι. Ακριβώς. Ενώ εδώ είναι η πραγματικότητα που τον αναγκάζει πλέον. Το συνθλίβει. Εάν λοιπόν δεν έχεις συγκροτημένη προσωπικότητα, δεν είσαι, πώς να το πούμε, εκφύσεως και θέσεως αγωνιστής άνθρωπος. Να αντιστέκεσαι. Λοιπόν, να μπορείς να αντιστέκεσαι δηλαδή, σε ισοπεδώνει, δεν σε αφήνει.
Μάλιστα. Ακριβώς, γι' αυτό έχει παρατηρηθεί και το φαινόμενο να κινητοποιούνται οι μεγάλες ηλικίες περισσότερο παρά οι νεαρής ηλικίας που είναι από φύση τους επαναστατικοί. Αλλά όντας εξουθενωμένοι, όντας ράκοι, δεν κάνουν τίποτα. Μένουν στην απραξία. Και δεν έχουν γνωρίσει και καλύτερες συνθήκες. Δηλαδή, τα δικά μου παιδιά, για παράδειγμα, εγώ έχω ζήσει σε μια εποχή όπου βελτιωνόταν εστοριακά η κατάστασή μου. Είτε μέσα στην οικογένειά μου, με τη δουλειά των γονιών μου, αλλά έστω και αν, εντάξει, φτωχή οικογένεια δεν υπήρχε μεγάλες δυνατότητες, αλλά έβλεπα χρόνο με τον χρόνο μια εστοριακή βελτίωση. Και βεβαίως υπήρχε πάντα και ελπίδα ότι εγώ θα τα πάω καλύτερα. Ναι. Με την έννοια ότι με σπουδάζανε, με φροντίζαν για να μπορέσω να τα καταφέρω. Από εκεί και πέρα, η δική μας, η γενιά των δικών μου παιδιών, τι να περιμένει, τι μπορεί να περιμένει από αυτήν την κατάσταση, εκτός από το να την ανατρέψουν οι γονείς του. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο, άλλη ελπίδα. Ενώ πρέπει να ανατραπεί από τους ίδιους τους νέους, ναι, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα, όπως πολύ σωστά είπες, βρίσκονται στο ψυχολογικό υπόβαθρο το απαιτούμενο. Εδώ λοιπόν μπαίνει ένα καθήκον να σκεφτεί κανείς, να σκεφτεί ένα κίνημα, να σκεφτεί κάποιος με παρελθόν αγώνα και αντίστασης, να σκεφτεί πώς να βοηθήσει αυτή την νεολαία. Και ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μουσική αναπνοή, για να σκεφτούμε πάνω σε αυτό το θέμα. Φίλες και φίλοι, πάλι κοντά σας η ροή, όπως κάθε μεσημέρι στις 2 η ώρα, 2 με 4. Σήμερα συζητάμε την κατάσταση που διέρχεται, ειδικά αυτό τον καιρό, η χώρα μας και τα μελούμενα, τα οποία οι επόμενοι λίγοι μήνες φαίνονται να είναι εντελώς τραγικά. Και το θέμα είναι τώρα μια νεολαία που είναι εντελώς μουδιασμένη και άπραγη, διότι υπάρχει και αυτή η θεωρία του δόγματος του σοκ. Δέχεται το πρώτο χτύπημα που είναι η ανεργία. Δέχεται το δεύτερο χτύπημα ότι η οικογένεια πρέπει από το υστέρημά της να πληρώνει διάφορα χαράτσια. Δέχεται το άλλο χτύπημα να δυσκολευτεί να σπουδάσει ή να πάει στο εξωτερικό για να ξεφύγει, αν και ήδη έχουν φύγει σχεδόν 300.000 νέοι πτυχιούχοι, δηλαδή το πιο ζωντανό αίμα της Νέας Ελλάδας το έχει βάλει στα πόδια, έχει πάει στο εξωτερικό. Και αναρωτιέται κανείς πώς θα μπορούσε σήμερα αυτή η νεολαία, η μουδιασμένη, αυτή που έχει δεχτεί το σοκ, μπορεί να κατεβεί, μπορεί να διεκδικήσει, μπορεί μέσα από τις συγκεντρώσεις, τις διαδηλώσεις, το Σύνταγμα και αλλαχού, να δώσει ένα παρόν και να ζητήσει την αλλαγή αυτής της θλιβερής κατάστασης που διέρχεται η χώρα. Ιδού ένα ερώτημα, αγαπητοί φίλοι. Καταρχήν, πρέπει η ίδια η νεολαία να τη δράσει. Από τη φύση της είναι επαναστατική, είναι ανατρεπτική. Αλλά όπως είπαμε, έντεχνα την έχουν καθυλώσει. Mm-hmm. Επομένως, τίθεται και θέμα ηγεσίας, πολιτικής, αλλά και οικογενειακής. Ότι πρέπει να διεκδικήσεις. Και η διεκδίκηση δεν γίνεται με την αποχή. Γιατί βεβαίως θα πας στο Σύνταγμα, πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης, και είναι και συμβολικό και είναι και παραστατικό. Εκεί ακριβώς γίνεται αντιληπτά και από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως και από τα ελληνικά. Αλλά πρέπει να μάθει να πάει και να ψηφίσει ανατρεπτικά και στις εκλογές. Με την αποχή η διαμαρτυρία του δεν πιάνει τόπο. Τυπικά τουλάχιστον. Ουσιαστικά μπορεί να τη μετράνε, αλλά τυπικά και οι υποψήφοι μονάχα να πάνε να ψηφίσουν με τις οικογένειές τους, καλύπτονται θαυμάσια. Και δεν θα τους νοιάζει καθόλου, διότι θα πούνε, δεν θα αφήνω άλλο στον μπάνιο του, τώρα μας έχουν εμπιστοσύνη. Μάλιστα. Για εκλογές μες στο και καλύτερο. Έχει διαρρεύσει πλέον μέσα στην νεολαία αυτό. Ότι άμα δεν πάνε να ψηφίσει το 50%, μα στις περασμένες εκλογές του Σεπτεμβρίου,
είχαμε 44,6 νομίζω αποχή. Ναι. Βάλε σε αυτό και το 2, 3, 2,5 δεν θυμάμαι πόσο ήταν λευκά και άκυρα, από τα οποία άκυρα δεν πρέπει να τα λογαριάσουμε ότι ήταν πραγματικά άκυρα, δηλαδή δύο ψηφοδέλτια μέσα. Ήταν και λάθος. Ήταν επίτηδες άκυρα, δηλαδή μούτζες, τσαλακωμένα ψηφοδέλτια. Το έζησα γιατί ήμουνα επιβλέπων, πώς το λένε εκεί πέρα, στην επιτροπή του. Στην επιτροπή, σε ένα εκλογικό κέντρο. Λοιπόν, στα 9 άκυρα, τα 2 ήταν πραγματικά άκυρα, τα άλλα ήταν σκεμμένα, ήταν διαμαρτυρία. Επομένως πρέπει να τα προσθέσω στα λευκά που επίσης έχουν την έννοια της διαμαρτυρίας. Άρα, και επομένως και στην αποχή. Είναι πάνω από 46% η αποχή. Ένα στους δύο. Ο ένας πήγε και ψήφισε. Μα δεν τη λαμβάνουν υπόψη του όμως. Αυτή τη στιγμή λέει η κυβέρνηση πήραμε το 36%, ξέρω εγώ πόσο πήρε. Οι άλλοι λέει πήραμε τόσο. Σε πραγματικά νούμερα είναι 16,5%. Έτσι, μπράβο. 16,5%. Επομένως είναι το μισό δηλαδή. Το 16 μας κυβερνάει. Και έχει καταμετρηθεί ότι η νορμάλ αποχή για διαφόρους λόγους είναι της τάξης του 18%. Άμα προσέξουμε δηλαδή τα εκλογικά αποτελέσματα των εκλογών της τελευταίας 30 ετίας, θα δούμε ότι όταν υπήρχε έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, η αποχή δεν ξεπέρασε το 18%. Μάλιστα. Λοιπόν, με την ευκαιρία με να με συγχωρείτε, επειδή μπήκε ένα θέμα από τους ακροατές. Από τους ακροατές και θα ήθελα να απαντήσω, γιατί είναι πολύ σοβαρό και έχω βαρεθεί όλους αυτούς τους γελίους τύπους που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και το τρολάρουν και όλα αυτά τα πράγματα. Οι περισσότερες από αυτούς επαμοιβή είναι το καινούργιο επάγγελμα της κρίσης στην Ελλάδα, έτσι. Σε πληρώνω να μπαίνεις στο και να λέει και να γράψεις μαλακίες. Συγγνώμη για την έκφραση. Συγγνώμη, μακακίες. Όχι, αφού το λες, πες το, το λέγανε και αρχαίοι. Ναι, σωστά. Ναι. κατά τον Κιδίδη. Όπως συνήθως λέω. Λοιπόν, το σχόλιο αφορά την. Γράφτηκε από έναν. Να το αναφέρω. Εγώ θα το πω Καραγκιόζη, γιατί σέβομαι πάρα πολύ τον Καραγκιόζη. Αυτός με αναφέρει σαν Καραγκιόζη. Χοντροπαπάρα να τον πω. Πού να το ξέρω. Προς το πω. Να μην το πεις καθόλου. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν στο ζήτημα το δύο. Είναι κάτω από το YouTube το σχόλιο αυτό, κάτω από την εκπομπή Διάλογος Radio, σε μια συνέντευξη που έχω δώσει στον Μιχάλη τον Νευραδάκη, και οφείλω, γιατί δεν αντέχω πλά τους χοντροπαπάρες, δηλαδή ειδικά τους χοντροπαπάρες του πληκτρολογίου. Λοιπόν, τι πρώτο, λέει τώρα. Η ύπατη αρμοστία, σύμφωνα με αυτόν τον μεγάλο χοντροπαπάρα, η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, ο οποίος λέγεται Κώστας Κωνσταντίνου κατά το όνομα του διαδικτύου. Ο οποίος δεν ξέρει κανείς ποιος είναι και τι εμφανίζεται. Εμείς βεβαίως έχουμε δημόσιο πρόσωπο. Θα μπορούσε κάλλιστα να έρθει στο ραδιόφωνο να το πει αυτό. Έχει τα κότσια. Εδώ είναι ανοιχτή η γραμμή. Όποιος έχει παρακολουθήσει συστηματικά το ΙΡΟΗ ξέρει πολύ καλά ότι έχουν έρθει άνθρωποι τελείως ξαφνικά εδώ στο ραδιόφωνο και μπήκανε και το πάνε. Και είπαν την άποψή τους και το συζητήσαμε. Τον καλούμε λοιπόν τον Κωστάκη. Βεβαίως. Ας έρθει το Κωστάκη να δούμε ποιος είναι ο χοντροπαπάρας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω λοιπόν. Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, λέει ο κύριος Κώστας Κωνσταντίνου, αν όποιο και να το λέμε για να καταλάβεις για ποιον αναφερόμαστε, είναι το pen pal, τι είναι αυτό, το καταδηλωθέν όνομα στο YouTube. Είπα ότι η αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες έχει καταγγείλει ως παράνομη τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για επιστροφή μεταναστών από την Ελλάδα στην Τουρκία. Αυτό είναι ψέμα, μας λέει ο μέγας αυτός διανοούμενος του πληκτρολογίου. Πώς το αποδεικνύεις, κάνεις Google κτλ. Για να μην λέμε παραμύθια. Λοιπόν, πάμε πολύ απλά στην ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ. Πατάμε στο ανακοινωθέν που έβγαλε 22 Μαρτίου 2016 και ακούστε τι λέει η ύπατη αρμοστία. Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες ανακοινώνει ότι αναστέλει μέρος των δραστηριοτήτων που έχει αναπτύξει στα ελληνικά νησιά λόγω της αντίθεσή της στη μετατροπή ορισμένων hot spot σε κλειστά κέντρα κράτησης. Κατανοητό αυτό? Δηλαδή, η Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση-Τουρκία μετατρέπει τα hot spot από κέντρα υποδοχής όπως θα έπρεπε να είναι σε κέντρα κράτησης.
Η ύπατη αρμοστία μέχρι στιγμής υποστήριζε τις αρχές στα λεγόμενα hot spots στα ελληνικά νησιά, όπου γινόταν υποδοχή, η παροχή βοηθείας και καταγραφή προσφύγων και μεταναστών. Μετά τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, οι χώροι αυτοί μετατρέπονται τώρα σε κέντρα κράτησης. Αναλόγως και σύμφωνα με την πολιτική μας ενάντια στην υποχρεωτική κράτηση, έχουμε διακόψει ορισμένες από τις δράσεις μας σε όλα τα κλειστά κέντρα στα νησιά, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών μετακίνησης από και προς τους χώρους αυτούς, αναφέρει η ανακοίνωση της ύπατης αρμοστίας. Μάλιστα. Καταλάβαμε την παπαρολογία του κυρίου Κώστα Κωνσταντίνου. Ας έρθει να μας πει τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω λοιπόν στο δεύτερο. Και πάει παρακάτω κιόλας η ύπατη αρμοστία. Λέει, προς το παρόν η Ελλάδα δεν έχει επαρκή ικανότητα στα νησιά για την αξιολόγηση αιτημάτων ασύλου, ούτε διαθέτει τις κατάλληλες συνθήκες για τη στέγαση των ανθρώπων με αξιοπρέπεια και ασφάλεια, ώσπου να εξεταστεί το αίτημά τους. Άρα, παπαριές περί αιτημάτων ασύλου. Πάμε παρακάτω τώρα. Στον κύριο αυτόν. Γιατί εντάξει, ας πούμε, είπαμε ένας χοντροπαπάρας. Αλλά όχι, ρε φίλε, και έτσι. Λοιπόν, η Τουρκία λέει έχει χαρακτηριστεί από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες ως μη ασφαλή χώρα. Βρε κακομύρι. Μη ασφαλής χώρα είναι η χώρα εκείνη που δεν αναγνωρίζει προσφυγικό δικαίωμα στους πρόσφυγες. Δηλαδή, δεν έχει υπογράψει το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1986, το οποίο είναι συνέχεια της συνθήκης της Γενέβης, της συνθήκης της Γενέβης του 1951, αλλά δεν είναι η μόνη για τους πρόσφυγες. Ακολούθησαν, αν δεν κάνω καλό, οι τρία ή τέσσερα πρωτόκολλα, τα οποία δεν έχει υπογράψει η Τουρκία. Ποιο είναι το βασικό που την κάνει μία ασφαλή? Το ότι δεν αναγνωρίζει δικαίωμα πρόσφυγα σε οποιονδήποτε μη Ευρωπαίο. Κατανοητό. Μάλιστα. Δηλαδή, οποιοδήποτε βρίσκεται στη χώρα, στην Τουρκία, που δεν είναι Ευρωπαίος, δεν δικαιούται να κάνει αίτηση ασύλου ως πρόσφυγα σε αυτή τη χώρα. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Γιατί η Τουρκία τότε ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση σε αυτή τη συμφωνία να δηλώσει ότι η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα? Γιατί υπάρχει σε θέμα κυρώσεων εναντίον της. Αν προσέφευγε η Ελλάδα για τον τρόπο που μετακινεί πληθυσμούς από τα δικά της παράλια προς την Ελλάδα, τότε, σύμφωνα με το International Maritime Organization και το Διεθνείς Συμβάσεις περί Αρρωγής και Διάσωσης και το Διεθνές Δίκαιο, θα έπρεπε η διεθνής κοινότητα να προβεί σε κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση την καλύπτει, λέγοντας ότι είναι ασφαλή χώρα. Αλλά η Τουρκία δεν αλλάζει το νομοθετικό της πλαίσιο, δεν έχει υπογράψει τα πρωτόκολλα και έτσι δεν έχει κανένα πρόβλημα στο να μην αναγνωρίζει προσφυγική ιδιότητα σε αυτούς που είναι εκτός Ευρώπης. Η συνθήκη της Γενέβης του 1951 για τους πρόσφυγες αφορούσε μόνο τους Ευρωπαίους πρόσφυγες. Τα πρωτόκολλα μετά άνοιξαν το ζήτημα και για πρόσφυγες από άλλες περιοχές του κόσμου. Τα πρωτόκολλα αυτά όμως δεν τα έχει υπογράψει η Τουρκία. Και έτσι έχει το δικαίωμα να μην αναγνωρίζει προσφυγική ιδιότητα σε μη Ευρωπαίους. Κατανοητό. Δηλαδή, για να καταλάβουμε λοιπόν για ποιους ηλίθιους και ποιοι χοντροπαπάρες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Και να το πούμε και διαφορετικά, για να καταλάβετε περισσότερο τι γίνεται. Να κάνουν και μια τεκμηρίωση για τις περιπτώσεις αυτά τα οποία έχει. Τίποτα. Βρίσκουν του Γκουτιέρες μια επίσκεψη που έκανε στην Τουρκία, που λέει ότι η Τουρκία προσπαθεί και κάτι τρέχει στα γύφτικα. Φυσικά προσπαθεί. Τι θα σου λέει ο Γκουτιέρες, ότι το σκοτώνει? Λοιπόν, το πρόβλημα είναι, έχει καθεστώς ασφαλούς χώρα? Όχι. Γιατί? Γιατί η Τουρκία δεν αναγνωρίζει δυνατότητα πρόσφυγα ή ασύλου σε μη Ευρωπαίους. Γιατί δεν έχει υπογράψει το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης, αν θυμάμαι καλά, το 1986, το 1984. Δεν θυμάμαι την ημερομηνία. Συγγνώμη, θα κάνω λάθος και ξέρω ότι υπάρχουν κάποια πεδαρέλια εκεί που θα βρουν. Α, τον είδες, τον πιάσαμε. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, και για όποιον θέλει περισσότερα, μπορεί να πάει στο Human Rights Watch, το βρετανικό, γιατί αυτό είναι από τα καλύτερα που υπάρχουν στα παρατηρητήρια. Υπάρχει στο Policy Review Is Turkey Safe for Refugees, γραμμένο στις 22 Μαρτίου 2016, με αφορμή τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Γράφει ένας από τους ειδικούς στα ζητήματα αυτά, Bill Frelick, και αναφέρει το γιατί δεν είναι ασφαλής. Και γιατί κλείσαν αυτή τη συμφωνία? Γιατί επιστρέφουν πίσω τους ανθρώπους αυτούς σε μια χώρα που δεν μπορούν να κάνουν αίτηση ασύλου. Γι' αυτό και έχει πει η άλλη, οπ, τι κάνετε εδώ ρε. Κατανοητό. Πάμε παρακάτω. Στον χοντροπαπάρα Κώστα Κωνσταντίνου. Λοιπόν,
Στο τρίτο, το καθήκη αυτό, εγώ είμαι αυτό, ευχαριστώ πάρα πολύ, συνεχίζει να μιλά για προσφυγικό στην Ελλάδα, επικαλούμενος μάλιστα στη σύμβαση της Γενέβης του 1951 για τους προσφυγές, γνωρίζοντας ότι λέει ψέματα. Γιατί το άρθρο 31 της σύμβασης που καθορίζει πού και πώς κάποιος θεωρείται πρόσφυγας είναι εντελώς ξεκάθαρο. Παρατάτε το 31, τρία πουλάκια κάθονται και Νικολό Καρτέρι. Διότι δεν υπάρχει μόνο τη σύμβαση της Γενέβης του 1951, είναι και τα πρωτόκολλα. Και καθορίζει ότι πρόσφυγας είναι αυτός που προέρχεται από εμπόλεμη ζώνη ή από πολιτική καταπίεση. Έλεος, παιδιά. Έλεος, παιδιά. Είπαμε, η βλακεία είναι αμέτρητη, αλλά μέχρι εδώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω λοιπόν. Αυτό όμως δεν σημαίνει. Λοιπόν, αυτό που επιπλέον μου τη δίνει στο Μισέλινα αυτό χοντροπαπάρα, εγώ είμαι ο Μισέλινα χοντροπαπάρα, λοιπόν, είναι ότι αποκαλεί τους μετανάστες όμοιρους. Ενώ ξέρει ότι οι μόνοι όμοιροι όλη αυτή τη κατάσταση είναι μόνο οι φουκαράδες οι Έλληνες που επί τόσα χρόνια τραβάνε και πληρώνουν τόσα πολλά μέσα στην έννοια τους χώρα χωρίς να φταίνει τίποτα. Προφανώς από σένα ρε μάγκα, ρε χοντροπαπάρα, γιατί χάρη σε σένα και στο είδος σου είναι σε αυτή την κατάσταση η χώρα. Γιατί τέτοιους χοντροπαπάρες είχαμε τόσα χρόνια και στην κυβέρνηση αλλά και στην κοινωνία και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί πρώτα και κυρία, όταν χαρακτηρίζεις κάποιον όμοιρο, όμοιρο, το χαρακτηρίζεις με βάση το διεθνές δίκαιο όμοιρο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις διαλογία ανάμεταξύ τους. Να δεις ποιος είναι πραγματικά ο πρόσφυγας, ποιος είναι ο μετανάστης και ποιος είναι στοιχείο εμπόλεμης κατάστασης που σου έρχεται από άλλη χώρα. Δηλαδή, αν ο άλλος ήταν ένοπλος, συμμετείχε σε ένοπλη σύγκρουση και σου έρχεται στη χώρα, δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται ούτε μετανάστες ούτε πρόσφυγες. Πρέπει να κρατηθεί, να ταυτοποιηθεί και να κριθεί εάν είναι επικίνδυνος για τη δική σου ασφάλεια και άμυνα. Παλιό χοντροπαπάρα. Αλλιώς τον διώχνεις. Κατάλαβε. Όταν τον κρίνεις ότι είναι επικίνδυνος, το στέλνεις και από εκεί που ήρθε. Διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό το χαρακτηρίζεις όμοιρο. Χοντροπαπάρα. Έλεος. Έλεος. Είπαμε. Το πληθρολόγιο. Αλλά στην τουαλέτα βολεύεσαι καλύτερα, φίλε μου. Κόψε το πληθρολόγιο. Να πάρει διάολος. Πληθρολόγιο και ζημιά. Εντάξει. Με ροκάμα το πας να βγάλεις. Αλλά έλεος. Έλεος. Ασχολείσαι με το είδος σου. Όχι με αυτούς που ξέρουν τι λένε. Λοιπόν. Αυτή είναι η έννοια του ομοίρου. Όταν χαρακτηρίζεις κάποιον όμοιρο, σου δίνει δυνατότητα να το διαχωρίσεις. Να δεις τι είναι. Και ανάλογα να το προσεγγίσεις. Γιατί βεβαίως δεν είναι όλοι, πώς το λένε, μισθοφόροι που πολεμάγανε ενάντια στον Άσαντ ή ενάντια στον Καντάφη και σου ήρθαν εδώ. Δεν είναι όλοι. Υπάρχει και κόσμος ο οποίος πραγματικά είναι εξαθλιωμένος και προσπαθεί να ξεφύγει από μια κατάσταση. Τι θα τον κάνουμε, να τον πνίξουμε? Δεύτερον, υπάρχουν και μετανάστες. Βεβαίως υπάρχουν μετανάστες. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι, για παράδειγμα. Έρχονται από το Αφγανιστάν, με συγκεκριμένο τρόπο, έτσι, ή από το Πακιστάν. Δεν μου λέτε, ο ελληνικός στρατός στο Αφγανιστάν τι ακριβώς έκανε? Συμμετείχε. Εντάξει, με μονάδα μηχανικού και υγειονομικού. Δεν ήταν στην πρώτη. Δεν έχει σημασία. Και με την έγκριση της καταφάσεως στο ΝΑΤΟ, συμμετείχε. Ακριβώς. Και μόνο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το καταστρέφει στη χώρα. Και μάλιστα σήμερα είχαμε μια τεράστια έκρηξη στο κέντρο της Καμπούλ, σύμφωνα με τη διεθνή δημοσιογραφία, με εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες. Που μάλλον λέει πρόκειται για τους Ταλιμπάν. Δεν έχει σημασία τώρα. Αλλά όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια κατάσταση, φεύγεις ή δεν φεύγεις? Βέβαια. Φεύγεις. Σαν τρελός φεύγεις. Γιατί και εσύ ή να σου να θα φεύγεις. Ή θα επέλεγες πλευρά να πολεμήσεις. Έτσι. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Λοιπόν, αν φεύγεις λοιπόν γιατί εξαναγκάζεσαι, τότε. Από τις συνθήκες όλα αυτά τα πράγματα, το οφείλει ο άλλος να σε εξετάσει, αν είσαι πρόσφυγας ή οτιδήποτε. Λοιπόν, δεύτερον, άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που ο Σύρος, ο Ιρακινός, ο Αφγανός, ο Πακιστανός, ο Χούφουτος που έρχεται από την Αφρική και την Ασία έχει δικαίωμα να αιτηθεί άσυλο. Yeah. Βέβαια, η χώρα αυτή πόσους μπορεί να αντέξει? Όχι, δεν το συζητάμε. Βεβαίως, γι' αυτό λέμε τους χαρακτηρίζεις ομοίρους. Ξεκαθαρίζει την είδα από το στάρι, δηλαδή ποιος είναι πρόσφυγας, ποιος είναι μετανάστης, ποιος είναι εμπλεκόμενος σε πολεμική σύραξη και αν μάλιστα αποδεχτεί ότι είναι και μισθοφόρος, τότε έχει το διεθνές δίκαιο που λέει ότι δεν καλύπτει ο μισθοφόρος κτλ. Είναι ποινική, έχει ποινική ευθύνη. Ή αν είναι και τζιχαντιστής. Ναι, γιατί μας έρχονται και τζιχαντιστές. Δεν μιλώ για αυτούς. Μιλώ για τους πραγματικούς πρόσφυγες. Μετά, τι κάνεις? Λοιπόν, τι κάνεις? Όταν είναι πρόσφυγας ο άλλος, του αναγνωρίζει την προσφυγική ιδιότητα, του δίνει το άσυλο και αν θέλει να πάει στη Γερμανία δεν μπορεί να τον ενοποιήσει κανείς. Αυτό είναι και με τη σύμβαση της Γενέβης, στη σύμβαση της Γενέβης του 1951 μάλιστα, λέει το εξής καταπληκτικό, ότι για να σταματήσει τον πρόσφυγα που έχει πάρει άσυλο από την πρώτη χώρα από όπου μπορεί να του δώσει άσυλο, να αιτηθεί και να πάρει άσυλο, δεν μπορεί να του κλείσει τα σύνορα.
Ναι. Δεν μπορεί να του κλείσει τα σύνορα εκτός εάν το θεωρήσει απειλή για την εθνική ασφάλεια ή την εθνική αμήνα της χώρας. Ναι. Ας τον κρίνει αυτό. Να ξεμπερδεύει με τον ΟΗΕ ή με την διεθνή κοινότητα. Εμάς τη δουλειά. Ξέχωρα όμως από την επιλογή για την διευκόλυνση της συζήτησης, εάν η επιλογή των 2,5 εκατομμυρίων ανδεναπατώμε που είναι αυτή τη στιγμή στην Τουρκία περάσουν στα ελληνικά νησιά, επομένως στην Ελλάδα, και μια χαρά πρόσφυγες να είναι, τι χαρά δηλαδή, για να πούμε ότι είναι πραγματικοί πρόσφυγες, δεν μπορεί να του σηκώσει η χώρα στην οικονομική κατάσταση μάσας. Γι' αυτό δεν κάνεις. Ακόμη και αν υπάρχουν διεθνείς συνθήκες που το θέτουν έτσι το θέμα, λες, οι συνθήκες είναι για να αλλάζουν με νέες συνθήκες. Αυτό που έκανε η Μάλτα, εγώ μπορώ 10.000, πάρτε τους υπόλοιπους. Μπράβο. Κόψε το λαιμό σας, δεν με ενδιαφέρει. Και για να μην προχωρήσω ακόμη να διεθνοποιηθεί το ζήτημα. Να διεθνοποιηθεί το ζήτημα. Δεν είναι ευρωπαϊκό όπως μας πλασάρουν ήδη. Είναι διεθνές. Και πολύ περισσότερο, με συγχωρείς. Ποιος αυτή τη στιγμή. Διεθνές παγκόσμια. Βεβαίως. Ποιος εμπλέκεται στην πολεμική σύραξη της Συρίας. Δεν εμπλέκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν εμπλέκεται η Ρωσία. Και δεν εμπλέκεται η Γαλλία. Και η Γαλλία. Μα ωραία. Να πάρουν αυτοί τον κύριο όγκο των θυμάτων. Ακριβώς. Πρώτα λοιπόν οι χώρες δημιούργησαν τα θύματα. Οι πρώτα οι χώρες πρώτης ευθύνης, μετά ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα που έχει κάθε χώρα, βεβαίως, την έκταση και τον πληθυσμό της. Χαρακτηριστικά να σας πω τούτο. Στο Καζακστάν, το Καζακστάν έχει έκταση 10 φορές μεγαλύτερα από την Ελλάδα, 1.300.000. Λοιπόν, και πληθυσμό, ακούστε, ούτε διπλάσιο, 17 εκατομμύρια. Και είναι και μουσουλμάνοι, θάσου, γιατί και ο πολιτισμικός παράγοντας δεν πρέπει να πάει στην άκρη. Βεβαίως, παίζει μεγάλο ρόλο. Έτσι, γιατί δεν πάνε εκεί, είναι φτωχή χώρα, ίσως δεν έχει οικονομική ανάπτυξη. Ας την βοηθήσουν οι χώρες που έχουν εθνή. Βεβαίως. Δεν μπορεί να τα σηκώσει η Ελλάδα αυτά τα πράγματα. Όχι, αυτό ρυθμίζεται. Ρυθμίζεται αν είσαι κυρίαρχο κράτος. Και αν είναι η κυβέρνησή σου, είναι πατριωτική, δημοκρατική και δεν έχει Κωνσταντίνου και χοντροπαπάρες να σου λένε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αυτό και ακολουθεί το διεθνές δίκαιο. Για το διεθνές δίκαιο. Είναι χύθηκε αίμα από λαούς για να κατακτηθούν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είναι μεγάλη πρόοδος ο διαχωρισμός του πρόσφυγα από τον μετανάστη. Αυτό δεν υπήρχε πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γι' αυτό και οι Νάζοι, σαν τον κύριο Κωνσταντίνου και όλο αυτό το συνοθήλευμα, τον Κωνσταντίνου, τον Κώστα, το pen name που χρησιμοποιεί ως τρόλ στο διαδίκτυο. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι τύποι έτσι τους κατατάσσανε για να μπορεί να ανέβει ο ναζισμός και να χρησιμοποιεί τις πληθυσμιακές ροές και να δημιουργεί μειονοτικά ζητήματα σε χώρες για να επεμβαίνει. Στη Σουδητία, στη Τσεχοσλοβακία, έτσι έγινε η δουλειά. Στην Πολωνία με το Προσικό, πάλι έτσι έγινε η δουλειά. Το Άνσλους στην Αυστρία, πάλι με αυτόν τον τρόπο. Ο εκφασισμός της Γαλλίας έγινε με 1 εκατομμύριο λευκούς από τη Ρωσία που την είχαν κοπανίσει μετά την επανάσταση τη Ρωσική. Αυτή η 1 περίπου εκατομμύριο που οι περισσότεροι είναι τσαρικοί, αξιωματικοί και όλα αυτά τα πράγματα χρησιμοποιήθηκαν για τον εκφασισμό και την στήριξη της Action Française, μιας φασιστικής ακροδεξίας οργάνωσης που έκανε βομβιστικές ενέργειες και ιστορίες για να διευκολυνθεί η αποσταθεροποίηση του συστήματος και να εκφασιστεί ολόκληρη η Γαλλία για να μας παράγει μετά τον Μπετέν και τον κάθε Βυσί. Να πω κάτι. Είναι ομολογημένο και διαπιστωμένο και διακηρυγμένο από τον Ρόμπερτ Κούπερ. Ποιος είναι ο κύριος, γιατί οι ακροατές πιθανόν να μην γνωρίζουν δικαιολογημένα. Είναι ο Γενικός Διευθυντής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Υποθέσεων και Πολιτικοστρατητικών, ξέρω εγώ κτλ. Της Κομισιόν. Δηλαδή είναι εκείνος που χαράσει και εφαρμόζει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέει λοιπόν αυτός ο κύριος, ένα σημείο του βιβλίου, δεν το έχω μπροστά για να τεκμηριώσω σε ποια σελίδα. Όποιος θέλει μπορεί να το διασταυρώσει. Ότι η δημιουργία νέων κρατών είναι στην ημερήσια διάταξη της διπλωματίας. Μάλιστα. Και βεβαίως η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας το απέδειξε. Αυτό γράφτηκε, να πούμε τώρα, ότι μάλλον δημοσιεύτηκε το συγκεκριμένο βιβλίο, το οποίο όντως θεωρείται Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο για τους απανταχού θειασσότες της διάλυσης των εθνών και των εθνικών κρατών στις αρχές της δεκαετίας του 90, πριν μπούμε στη διαδικασία διάλυσης της Ιουγκοσλαβίας, πριν μπούμε στο νέο δόγμα του ΝΑΤΟ που έλεγε ότι δεν αναγνωρίζουμε πλέον την εθνική κυριαρχία ως προϊόν της συνθήκης ασφαλείας του 1648. Κοίτα που πήγαν την αναθεώρηση των διεθνών συνθήκων, που πήγαν στο 17ο αιώνα πήγαν. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα
Εντάξει, και βεβαίως ξαναλέμε. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Θέλω να πω δηλαδή, όποιος θέλει, τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά. Όποιος αντέχει. Όποιος έχει τα κότσια. Ας έρθει στο στούντιο. Όποιος έχει τα κότσια. Και λοιπόν, και να μην παίζουμε τον καμπόσο με το πληκτρολόγιο, βολέψω κάπως αλλιώς, ρε φίλε. Και με ψευδόνυμα. Εκτός και αν η οργασμική σου διαφορά είναι πληκτρολογική τουαλέτας. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε τότε. Εντάξει, αλλά είναι ψυχικό πρόβλημα. Μην να μας απασχολείς. Ας ασχοληθούμε κάτι πιο σοβαρό. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος είναι, μπορεί να με χαρακτηρίσει κάποιος ως ψυχαναγκαστικό ή ως μαζοχιστή που ακούω ενίοτε Real FM, αλλά αποζημιώθηκα για την ταλαιπωρία στην οποία έχω υποβάλει τον εαυτό μου. Βροχή πέφτουν αυτές τις μέρες στα μηνύματα των ακροατών του Χατζηνικολάου περί εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Γεγονός το οποίο ανάγκασε τον παρουσιαστή να χάσει τα λόγια του και να ψελίζει ότι τώρα είναι πλέον αργά να βγούμε από το ευρώ, διότι η έξοδος θα στοιχήσει πολύ περισσότερο από την παραμονή μας αυτό. Βεβαίως το ξέρει, το έχει μετρήσει. Έχει βάλει ένα ειδικό ευρώμετρο. Δεν ξέρω που το έχει βάλει, όπου βολεύεται ο άνθρωπος και το μετράει. Ανάλογα θα δείξει. Έτσι, όπως είναι το θερμόμετρο. Θέλουνε, δεν θέλουνε κάποιοι, η συμβολή του ΕΠΑ μας, λέει ο φίλος, σε αυτό το γεγονός είναι καθοριστική. Λοιπόν, εγώ απλά θέλω να πω ότι έχουμε πήξει με αυτούς τους ηλίθιους που μα βγαίνουν κατόπιν εορτής προφήτες. Με συγχωρείτε, αλλά όταν αντιμετώπισα εγώ τον κύριο Χατζηνικολάου από το 2009-2010, μας τάπρεζε κυριολεκτικά τα ούμπαλα, θέλω να πω, με αυτή την ιστορία. Και άμα φύγουμε, και τι θα γίνει αυτό, και τώρα μας ανακαλύπτει ότι αν φεύγαμε το 2010 θα ήταν καλά. Ρε βρεγμένη σανίδα που θέλει τώρα. Όπως ο Βαρουφάκης. Ο Βαρουφάκης, ναι, ήταν ενάντια στο ευρώ πριν μπούμε στο ευρώ. Βέβαια δεν το έγραψε πουθενά, δεν το είπε πουθενά, δεν το εμφανίστηκε πουθενά. Αλλά τώρα είναι δύσκολο. Λέει. Ναι, είναι τώρα δύσκολο, βεβαίως. Αυτή η ηλικιότητα που την άκουσα πρώτη φορά από τον Αντρέα Παπανδρέου. Οφείλω να ομολογήσω, νέος άνθρωπος ήμουν τότε, στα 18-20, όπου μετά το 1981, τις εκλογές του 1981, όπου βγήκε με το γνωστό σύνθημα ΕΟ και ΝΑΤΟ ή το ίδιο συνδικάτο, δεν ήταν μόνο δικό του, αλλά ήταν και δικό του σύνθημα, ξαφνικά μετά ανακάλυψε, μετά από ένα χρόνο, ότι αφού πέρασε από τη φάση δημοψήφισμα για την ΕΟΚ, αφού πήρε την κυβέρνηση, και μετά ανακάλυψε ότι το κόστος να φύγουμε από την ΕΟΚ το 82-83 θα ήταν μεγαλύτερο από αν παραμέναμε στην ΕΟΚ. Το 82-83. Για να καταλάβετε πόσο απατεώνες είναι. Τόσο μεγάλο ψέμα. Και ότι οι απατεώνες πάντα χρησιμοποιούν οι κατ' επάγγελμα θέση και φύση απατεώνες, πάντα χρησιμοποιούν το ίδιο επιχείρημα. Δεν υπάρχει παραλλαγή. Το ίδιο επιχείρημα. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Αν με επιτρέπεις πάνω σε αυτό να πω το εξής. Ότι πάντοτε ίσως η έξοδος από μια κατάσταση είναι δυσχερέστερη από ότι να μην έμπαινες καθόλου. Α, φέρουμε απλά παραδείγματα. Μάλιστα. Είναι πολύ πιο δύσκολο να πάρεις διαζύγιο από έναν δημιουργημένο γάμο, διότι δημιουργεί και συνέπειες κλπ. Από ότι να μην έχεις παντρευτεί καθόλου. Βέβαια. Λογικά λοιπόν έτσι ταιριάζουν όλα. Αν δεν μπαίναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τίθεται θέμα δυσκολίας εξόδου κλπ. Αλλά όπως και να έχει, επειδή παρεμπιπτόντως οι γάμοι κατά 48% καταλήγουν σε διαζύγια, εάν ένας γάμος όσο και δύσκολο. Ένα στους δύο. Ναι, ένα στους δύο δηλαδή. Όσο και δύσκολη να είναι η έξοδος, κάποια στιγμή, επειδή είναι αφόρητη η παραμονή, επιλέγεις αυτή τη δύσκολη έξοδο. Το αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα. Έχουν γίνει όλες οι προσπάθειες επανασυγκολήσεως και ομονίας κλπ. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ευρύθμου λειτουργίας και τα ρέστα, δεν υπάρχει. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, παρά τις όποιες δυσκολίες, μεγάλες ή μικρές, εκεί μπορούν να έχουμε διαφωνίες, η έξοδος όμως πρέπει να είναι καθολικώς αποδεκτή. Όμως, επειδή έφερα προηγουμένως σαν παράδειγμα το γάμο, να πω ότι και εκεί υπάρχουν συγγενείς που διαφωνούν. Την ώρα που αποφασίζεται το διαζύγιο, υπάρχει η μάνα, ο πατέρας, η αδερφή, δεν ξέρω κι εγώ ποιος, ότι τι θα πει η κοινωνία και πόσο θα μας τυχήσει, κάνε μια προσπάθεια να μείνεις εκεί, ξέρω εγώ κτλ. Κτλ. Όχι. Όταν πλέον κάνεις, εξαντλήσεις όλες τις προσπάθειες
όταν δεν έχεις άλλα περιθώρια πλέον. Δείχνεις όλη σου την καλή σου θέληση και βλέπεις ότι πλέον χάνεις τη ζωή σου και τότε η μόνη λύση είναι κόλαση. Το διαζύγιο, δηλαδή η έξοδος από την, κόλαση. Από την ΟΝΕ σε πρώτη φάση τουλάχιστον. Λοιπόν, να πούμε εδώ ότι μας στέλνουν ένα δημοσίευμα το οποίο είναι γνωστό, είναι από δημοσίευμα από την Eurostat, που αποτυπώνει την οικονομική τραγωδία της Ελλάδας. Η οικονομική κρίση που μαστίζει κυρίως σε μικρότερες ηλικίες αντικατοπτρίζεται και στα μεγάλα ποσοστά των νέων που επιστρέφουν για να μείνουν με τους γονείς τους. Ο αριθμός των Ελλήνων που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να μένουν μόνοι τους έχει εκτοξευθεί από το 2010, όταν η Ελλάδα μπήκε στο μνημόνιο. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η χώρα μας βρίσκεται στην τρίτη θέση με 51,6 όσον αφορά το ποσοστό των νέων μεταξύ 25 και 34 χρονών που μένουν στο πατρικό τους. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Σλοβακία, 56,6%. Σε δεύτερη θέση η Βουλγαρία με 52,8%, ενώ στην τελευταία θέση η Δανία με μόλις 1,8%. Μιλάμε για ηλικίες 25 με 34. Αξίζει να σημειώσουμε πως σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό των παιδιών που μένουν στο πατρικό τους και είναι ηλικίας 18 με 34 αγγίζει το 63,5%. Για χώρα αυτού. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Επίσης, το υψηλότερο ποσοστό των ανέργων νέων που εξακολουθούν να μένουν με την οικογένειά τους βρίσκεται στην Ελλάδα, την Ιταλία, Σουηδία και Ιρλανδία, ενώ δεν μένουν στο πατρικό τους ούτε σε περιόδους ανεργίας οι Ολλανδοί, οι Αυστριακοί, οι Λετονοί, οι Κύπριοι και οι Δανείοι. Εργαζόμενοι που συνεχίζουν να ζουν στην πατρική στέγη είναι κυρίως οι Μαλτέζοι, οι Αυστριακοί, οι Βούλγαροι, οι Λετονοί, οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί και οι Έλληνες φυσικά. Ενώ λιγότεροι σε αυτή την κατηγορία είναι οι Γάλλοι, οι Φιλανδοί, οι Δανείοι, οι Βέλγοι, οι Λουξεμβούργοι και οι Κύπριοι. Εδώ παρεπτόντως θα ήθελα, μια και μιλάμε για το Λουξεμβούργο, θυμήθηκα μια δήλωση που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου πριν λίγες μέρες, ο οποίος έλεγε, αν θέλουμε, σε γερμανική εφημερίδα, αν θυμάμαι καλά, στη Handelsblatt, αν θυμάμαι καλά, συνέντευξή του, που λέει, εάν θέλουμε να διαλύσουμε την Ευρώπη, ο καλύτερος τρόπος είναι να κάνουμε δημοσιοποιήματα. Και λέει μπροστά, λέει, δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε, λέει, προβλήματα κόμπλεξ συμπεριφοράς με συνεχή δημοσιοποιήματα. Ο άνθρωπος είναι δημοκράτης. Ηγείται στο Υπουργείο Εξωτερικών της πιο διεφθαρμένης χώρας στην Ευρώπη. Αποδεδειγμένα είναι χώρος υποδοχής offshore εταιριών και βεβαίως ο μόνος λόγος που υπάρχει, αυτό το Δουκάτο, το οποίο είναι από μινάρι του Μεσαίωνα. Της φεουδαρχίας, βέβαια. Ναι, ναι, έτσι. Ο μόνος λόγος που οι μεγάλες δυνάμεις το συντηρούν εκεί πέρα για τους τελευταίους δύο αιώνες είναι για να κάνουν βρωμοδουλειές. Καταφύγιο για να κάνουν κομπίνες. Έτσι, έχει την πιο βρώμικη, την πιο διεφθαρμένη, την πιο ξεφτυλισμένη κυβέρνηση μετά την ελληνική. Μάλιστα. Εμείς έχουμε, οφείλω να ομολογήσω, ότι έχουμε τα πρωτεία. Έχουμε, ναι, τα πρωτεία. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι τρομερό, ας πούμε, να σκέφτεται κανείς από εκεί και πέρα. Μας λέει ο φίλος ο Αποστόλης ότι, ναι, Δημήτρη, θα στοιχίσει την τσεπάρα του Χατζιαβά τον Νικολάου, όπως τον λέει ο φίλος. Λοιπόν, έχεις κι άλλο μήνυμα, Δημήτρη? Ναι, αυτά κοιτάω. Δεν συζητάω τώρα για ανόητους που γράφουν. Ξεπέρνα τους. Έτσι, παιδιά, εντάξει, ένας χατζιπαπάρας κάθε φορά. Χάνουμε το χρόνο. Λοιπόν, πάντως ο Τράγιας, τα τελευταία μας λέει ο φίλος, performance του στο ράδιο, στην τελευταία του performance στο ράδιο, καλεί τον κόσμο, δημάρχους, φορείς κτλ. Σε συλλογική αντίσταση με στάση πληρωμών και έξοδα από ευρώ και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για χρέος τσιμουδιά. Βεβαίως, εντάξει, υπάρχει γενικά, να ξέρουμε ότι θα υπάρξουν πολλά. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω ότι τελευταία το ΚΚΕ έχει βγει η Παγανιά και προσπαθεί να μας εξηγήσει ότι μην τολμήσετε και βγείτε από την Ευρωζώνη, διότι θα πάθουμε μεγάλη λαχτάρα. Θα έρθουν αυτοί με τα 600 δισεκατομμύρια που είναι έξω και θα μας αγοράσουν όλους μπίπαρα. Και επειδή από εξαγορά ο Πετσός ξέρει πολύ καλά, πρωτοχέρι βεβαίως, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε. Λοιπόν, μη βγούμε από το ευρώ. Μας το λέει ο Περισσός. Λοιπόν, μόνο με τα θάνατο. Με τα θάνατο και μετά με τη κύση στο κόκκινο άστρο. Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Έτσι, και το με πουλί το γάλα. Με τα θάνατο θα αναστηθούμε.
Βεβαίως, στο κόκκινο άστρο. Αλλά εκείνο που σκέφτομαι τώρα, αγαπητέ Δημήτρη, και θέλω την άποψή σου, είναι ότι σε ένα άρθρο που έγραψα στην Κύπρο έδειξα ότι η Τουρκία του Ερντογάν αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να τηρήσει τις συμφωνίες της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι απλούστατα είναι Ισλαμιστές και ένας από τους κανόνες του Ισλάμ, το οποίο Ισλάμ καλό είναι να μην το μπερδεύουμε με τον τσιχαντισμό και τους τσιχαντιστές. Όχι. Διότι το Ισλάμ είναι μια πολύ φιλική θρησκεία, ιδιαίτερα προς τους Έλληνες και την Ορθοδοξία επίσης, ενώ μισή τους δυτικούς καθολικούς και διαμαρτυρόμενους, ιδιαίτερα όταν συνεργάζονται με σιωνιστές. Άλλο λοιπόν το Ισλάμ, άλλος ο τζιχαντισμός. Αλλά ως Ισλαμιστής ο Ερντογάν δεν μπορεί να μην ακούει και το Κοράνιο, το οποίο του λέει όσες συμφωνίες κάνεις με τους απίστους να μην τις στηρείς. Και δεν είναι μόνο γι' αυτό. Είναι ότι το βαθύ κράτος της Τουρκίας εμπλέκεται τόσο στην κλοπή πετρελαίου από τους τσιχαντιστές. Είναι ο ίδιος ο γιος του Ερντογάν ο οποίος εμπορεύεται το πετρέλαιο, που το παίρνει φτηνά η Τουρκία, αλλά και οι Αμερικάνοι έχει ραφτεί, αλλά και πέρα από την εκμετάλλευση του πετρελαίου είναι δίχτυα φιλικά προς το βαθύ κράτος της Τουρκίας τα οποία διακινούν τους πρόσφυγες. Έχει λοιπόν συμφέροντα η Τουρκία να μην τηρήσει τη συμφωνία για το προσφυγικό που έχει κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι λες γι' αυτό, Δημήτρη? Μπορεί η Τουρκία να τηρήσει αυτή τη συμφωνία που έκανε με τους Ευρωπαίους? Μα δεν έχει λόγο να τη τηρήσει. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία που να της απαιτεί τίποτα. Ακριβώς. Δεν έχει καμία απέτηση. Ακριβώς. Το μόνο που θέλει να πάρει είναι τα λεφτά. Τα λεφτά και στην πρώτη δόση τα έχει πάρει. Τώρα θα γίνει αξιολόγηση, έγινε θετική αξιολόγηση, θα πάρει και τα υπόλοιπα. Δεν θέλει τίποτα. Ασχολείται κανένας. Μόλις τα πάρει, θα κάνει τα ίδια. Για παράδειγμα, αυτές τις μέρες έκανε το γύρο του κόσμου μέσω του Reuters, αν δεν κάνω λάθος, η είδηση, όχι μόνο μέσω του Reuters, αλλά στο Reuters το διάβασα. Ναι. Ότι Τούρκοι συνοριακοί φρουροί έβαλαν ανοιχτά κατά αμάχων Σύριων, οι οποίοι προσπαθούσαν να περάσουν την οριοθετική γραμμή ως πρόσφυγες. Μάλιστα. Με θύματα. Πώς αυτά διευκρίνιστο. Ή μάθαμε για παράδειγμα την Κυριακή, για παράδειγμα, έγιναν εκλογές στη Συρία. Δεν το είπε κανείς. Κανένας. Έγιναν εκλογές λοιπόν στη Συρία, όπου συμμετείχαν κοντά 6 εκατομμύρια εκλογικό σώμα. Ψηφοφόροι. Και βεβαίως η κυβερνώσα συμμαχία, τον Μπαάθ δηλαδή του κυρίου Άσαντ, μαζί με τους συμμάχους του, που λέγεται Εθνική Ενότητα, κάπως έτσι λέγεται, λοιπόν, πήρε τους 200 από τους 250 της Βουλής τους. Βουλευτές. Να πω ακόμα. Σημαίνει δηλαδή ότι είναι νόμιμη κυβέρνηση. Γιατί το λέω, ναι, αυτό? Γιατί ήμασταν η πρώτη χώρα, ή από τις πρώτες, νομίζω η πρώτη χώρα, που με υπουργό εξωτερικών, τον Βαγγέλα, τον Βενιζέλο, λοιπόν, διώξαμε από τη χώρα μας. Τον πρέσβη, όχι μόνο καλέσαμε πίσω, διώξαμε την πρεσβεία της Συρίας. Αν έχουμε το Θεό μας δηλαδή. Είμαστε η πρώτη χώρα που ταυτίστηκε με τους τζιχαντιστές, με τους μισθοφόρους που εισέβαλαν μέσα στη Συρία. Ενώ η Κύπρος έχει συριακή αντιπροσωπεία. Ναι, έχει, γιατί δεν εντάχθηκε στη λογική των κυρώσεων που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς από τους πρώτους, καθότι είμαστε οικοπεδό τους. Και τολμάμε και μετά και μιλάμε για τον κοσμάκι αυτό που έρχεται ή με τον τρόπο που έρχεται. Γι' αυτό κιόλας δεν μιλάει επίσημα η κυβέρνηση για το γεγονός ότι μέσα από τους αληθινούς, μέσα στους αληθινούς πρόσφυγες, δίνει προστασία και στους μισθοφόρους που αναγκάζονται να φύγουν από τη Συρία κάτω από την προέλαση του Συριακού στρατού. Μάλιστα. Δηλαδή αυτούς που ήταν οι μαχητές εναντίον της νομιμότητας στη Συρία. Εναντίον της νόμιμης κυβέρνησης. Γιατί εντάξει, μπορεί να διαφέρει βεβαίως με τον Άσαντ. Και εγώ προσωπικά δεν ταυτίζω με το καθεστώς του. Ούτε συμφωνώ με το καθεστώς του. Αλλά από την άλλη μεριά δεν καταλαβαίνω ποιος είμαι εγώ που θα αρνηθώ ή που θα πω εγώ στους Σύριους για το πώς θα λύσουν το πολιτικό του πρόβλημα. Από ποιος που. Και μάλιστα με μισθοφόρους ενόπλους. Στο κάτω-κάτω έκανε εκλογές ο άνθρωπος και πήρε μια συντριπτική πλειοψηφία. Εκεί τουλάχιστον που μπορούσαν να γίνουν εκλογές, γιατί υπάρχουν περιοχές που αντικειμενικά δεν μπορούν να γίνουν εκλογές. Και επίσης από εκεί φάνηκε και πόσο συμμετείχε ο πληθυσμός, γιατί υπάρχουν περιοχές όπου η συμμετοχή του κόσμου ήταν γύρω στο 50%. Και σε άλλες περιοχές πάνω από 12% η συμμετοχή. Από τουλάχιστον έβλεπα τα στοιχεία. Ο λόγος είναι απλός. Υπήρχαν περιοχές που μετακινήθηκε βίαια ο πληθυσμός λόγω του πολέμου. Λόγω του πολέμου. Αυτός ο κόσμος που κρατιέται κατά κύριο λόγο, είναι σε κράτηση μέσα στην Τουρκία, παρά και ενάντια, χωρίς να μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα.
Έτσι. Γι' αυτό και ο βασιλιάς της Ιορδανίας καταγγείλει την Τουρκία για εμπόριο προσφύγων. Μα αυτό κάνει. Λοιπόν. Είναι ξεκάθαρο. Ναι, αλλά δεν παίρνουμε μέτρα. Έχει ανοίξει μια βιομηχανία με, με αυτές τις πλαστικές βάρκες και με τα σωσίβια που δεν είναι σωσίβια. Που δεν είναι σωσίβια. 20 κιλά σηκώνουν. Ναι, μα δεν είναι τώρα. Είναι δυνατόν τώρα. Μου λέγανε στη Χίο, νομίζω, στο νησί της Χίου, υπάρχει μια περιοχή όπου μαζεύονται οι βάρκες οι ξύλινες που περνάνε εκεί. Κάποιες βεβαίως επιστρέφουν πίσω. Όποιος έχει καταφέρει και συνεννοηθεί με την τουρκική πλευρά, την επιστρέφει πίσω και παίρνει και αμοιβή. Από τους δουλεμπόρους. Λοιπόν, για να χρησιμοποιείτε τώρα, ξέρεις, ανακύκλωση. Οι άλλες σαπίζουν σε μια περιοχή στο λιμάνι της Χίου. Φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα είναι και στα υπόλοιπα νησιά. Αλλά δεν τρεπόμαστε. Αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι, ρε παιδί μου, ότι από τη μια έχεις το μεγάλο αυτό το πρόβλημα και το πρώτο που πρέπει να αντιμετωπιστεί και οφείλεις να το αντιμετωπίσεις με κανόνες. Δεν μπορεί να το αντιμετωπίσω. Έτσι γουστάρω εγώ. Και από την άλλη έχεις δύο προδοτικά σύνολα. Το ένα είναι αυτοί οι απάτριδες, αυτοί που κυβερνούν, και αυτοί που είναι, πώς θα το πούμε, ρε παιδί μου, που ταυτίζονται μαζί τους ιδεολογικά, για αυτούς πατρίδα δεν σημαίνει τίποτα. Και από την άλλη έχεις όλο αυτό το σκυλολόι των φασιστόμουτρων που μαζεύεται εκεί μέσα στο διαδίκτυο και να σου δημιουργήσει θέμα ότι το πρόβλημα είναι με τον Μουσουλμάνο, όχι με τον Ευρωπαίο που σου έχει κάνει αυτή τη ζωή μαρτύριο, και με τον Τούρκο βρισκά του καθεστώς του Ερντογκάν. Όχι, με τον Μουσουλμάνο, με τον εξαθλιωμένο, όπως τότε που κυνηγάγανε στον Άγιο Παντελεήμονα και στην πλατεία Βικτωρίας τον Κακομοίρη, όχι αυτόν που τον έβαζε, αλλά τον Κακομοίρη, αφού τον προσλαμβάνανε πρώτα τον Πακιστανό και τον Αφγανό για να μπουκάρει μέσα στα μαγαζιά και να πουλάνε προστασία μετά οι ίδιοι. Άνθρωποι του κύριου Κωνσταντίνου και της Φάραστον. Είναι μάλιστα, τακτική αυτή, Δημήτρη, είναι τακτική. Είναι ο προσανατολισμός που γίνεται από το πραγματικό αίτιο. Βρίσκουμε δεύτερα και τρίτα και δεύτερης και τρίτης κατηγορίας αίτια για να στρέψουμε εκεί το ενδιαφέρον και να αποφύγουμε το χτύπημα, την προσοχή στο κύριο εκεί αίτιο. Θα πρέπει να είναι στραμμένη η προσοχή μας. Γι' αυτό και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Είναι εποχές όπου προετοιμάζεται πιθανόν εμφύλιος πόλεμος ή καταστάσεις οι οποίες μπορεί να μας ξεφύγουν τελείως. Εμφύλιος με την έννοια πια. Με την έννοια ότι άμα γενικευτούν οι σειράξεις, άμα μαζευτούν 1 εκατομμύριο τέτοιοι άνθρωποι στην Ελλάδα. Και σε αυτές τις συνθήκες που τους οδηγούν και με αυτές τις συνθήκες που τους οδηγούν, με συγχωρείτε, ακόμη και αθώος να είναι ο άλλος και να βρίσκεται σε θέση, ξεγείρεται. Δηλαδή και εγώ να ήμουν στές τους. Και με είχαν καταλήξει. Αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει προσπάθεια, Δημήτρη μου, γι' αυτό το λέω. Πρέπει να γίνει προσπάθεια επαναφοράς των ανθρώπων αυτών στη σωστή πλεύση. Δηλαδή να δούνε ποια είναι η ρότα που πρέπει να τραβήξουμε, ποιος δημιουργεί αυτές τις καταστάσεις. Ακριβώς. Ποιος είναι ο πραγματικός υπαίτιος. Και να κινηθούμε. Και όχι στα δευτερογενή συμπτώματα τα οποία, εντάξει, είναι και αυτά κάποια προβλήματα, αλλά δεν είναι τα κύρια. Και δεν είναι η κύρια αιτία. Αυτό είναι το βασικό. Ναι, μπαμπά, και εγώ δεν είδα κανένα να κόπτεται στο να σταματήσω ο πόλεμος στη Συρία. Ακριβώς. Γιατί δεν κόπτεται κανένας. Δηλαδή ήρθε ο κύριος προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας, ο Πάπας Φραγκίσκος, πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, από καλή κούνια. Λοιπόν, όντας επίσκοπο, ήταν, πώς να το πούμε, φανταστείτε, Οικουμενικό Πατριάρχη, να είχαμε το Δαμασκηνό. Τον περίφημο Αντιβασιλέα και διοριστέντα από τις κατοχικές δυνάμεις κατοχής, διότι ο Χρυσόστομος. Δεν αρνήθηκε να ρωτήσει την κυβέρνηση. Ναι, ναι, ναι. Ο προηγούμενος της Τραπεζούντας. Ο Ιερώνυμος, νομίζω. Όχι, δεν ήταν Ιερώνυμος, ήταν Χρυσόστομος ή κάπως. Λοιπόν, είχε αρνηθεί. Τον ξυλώσανε και βάλανε το Δαμασκηνό. Και μετά τον κάνει και μετά τη Βασιλεία. Οι άλλοι κατακτητές, οι Βρετανοί. Λοιπόν, φαντάσου το Δαμασκηνό να τον είχε Οικουμενικό Πατριάρχη. Αν και στην περίπτωση δεν είναι προκαθήμενος. Έτσι όπως είναι υποκαθήμενος στην Καθολική Εκκλησία. Παρ' όλα αυτά, φανταστείτε, τέτοιος άνθρωπος ήταν ο Φραγκίσκος. Ο Φραγκίσκος ως επίσκοπος Αργεντινής, Ισουίτης, παρακαλώ, ήταν ο επίσκοπος του Βιντελά, ο οποίος είχε, τι έκανε, έδινε εντολές στους ιερείς του, ακούστε, επειδή ο Βιντελά είχε εφαρμόσει ορισμένες εκπληκτικές καινούργιες τεχνικές, της προστείνω τον κύριο Κώστα Κωνσταντίνου, γιατί είναι στην ιδεολογία του, πετούσαν τα ελικόπτερα και ρίχναν από πάνω τους πολιτικούς κρατούμενους σε από ένα συγκεκριμένο ύψος. Για να μην πηγαίνουν άκλαυτοι οι πολιτικοί κρατούμενοι, ο κύριος αυτός, ο Φραγκίσκος, μετέπειτα Φραγκίσκος, έτσι ονομάστηκε Φραγκίσκος ο πρώτος, ο Πάπας, έβαζε ιερείς
στα ελικόπτερα αυτά για να τους στέλνουν με τη βοήθεια του κυρίου. Έτσι λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι ότι καταγγέλθηκε από τις μανάδες του κινήματος, το μανάδος στην Αργεντινή, έτσι, οι οποίοι ακόμη και σήμερα δεν έχουν βρει τα παιδιά τους, δεν έχουν βρει δηλαδή. Επίσης ήταν αυτός που επέβλεπε, η εκκλησία του, η επισκοπή του δηλαδή, επέβλεπε την αρπαγή των παιδιών από τις φυλακισμένες, ακόμη και σήμερα δεν ξέρουν τι έχουν γίνει τα παιδιά αυτά, επί Βιντέλα, τα νεογέννητα δηλαδή, στις φυλακές αυτά τα πράγματα. Και επίσης αυτός ο Κύριος φρόντισε ιερείς, και μάλιστα οι Ιησουίτες ιερείς, οι οποίοι αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τις εντολές του καθεστώτος και της δικής του επισκοπής, φρόντισε να πληροφορήσει το καθεστώς Βιντέλα και να εξαφανιστούν για πάντα. Αυτός ο τύπος. Και οι ιερείς. Ναι, και οι ιερείς δικοί του ιερείς, της επισκοπής του. Αυτός ο τύπος που θα έπρεπε να ήταν ισόβια δεσμά μέσα. Και αν είχε αποκατασταθεί η δημοκρατία ποτέ στην Αργεντινή. Δεν αποκαταστάθηκε βεβαίως, μετά μένεμε, είχαμε ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα που διαλύθηκε η Αργεντινή. Αυτός ο τύπος ήρθε τώρα να κλάψει για τους πρόσφυγες. Και είχαμε αυτό το γελίο υποκείμενο, κάποτε τον είχα πει εγώ κολόπεδο, και κάποιοι μου είχαν πει, γιατί το λες έτσι το παιδί, τον Αλέξη. Λοιπόν, και τώρα το ακούω παντού να το λένε. Δηλαδή, νέοι και γέροι, το κολόπεδο. Οπότε το βλέπουν και μιλάει, σου βγαίνει αυθόρμητα, ρε παιδί. Λοιπόν, δεν είναι από μένα. Νομίζω ότι βγαίνει αυθόρμητα. Και να λέει, είναι καθολικό το πρόβλημα και όχι ελληνικό. Είναι καθολικό. Γι' αυτό λέει, ήρθε ο προκαθήμενος του καθολικού. Του καθολικισμού. Μπλέκει τον καθολικισμό ως θρησκεία. Αν έχει πρόβλημα που το λέει καθολικό. Αυτό νομίζω ότι μάλλον προσπάθησε να κάνει χιούμορ. Ναι. Αλλά αν είναι σωστό αυτό που λέει ο Φρόιντ, ότι το χιούμορ είναι ένα από τα βασικά στοιχεία δίκτυ ευφυΐας, καταλαβαίνεις τι δίκτυ ευφυΐας έχει το παιδί. Και τι σοβαρό κρύβεται πίσω από αυτό το χιούμορ. Έτσι. Και το πόσο αδίστακτος είναι πάνω σε πτώματα κυριολεκτικά να κάνει τέτοια πράγματα. Αλλά ρε παιδιά, ειλικρινά, εσείς από το κόκκινο δεν ξέρω τι διάολο πόσα παίρνετε και τι νομίζετε ότι χρωστάτε σε αυτόν τον γελίο τύπο και σε όλα αυτά τα πράγματα. Είναι δυνατόν να εξάρετε αυτό το Φραγκίσκο, τον Πάπα Φραγκίσκο, ίσως να μην το γνωρίζουν, τον επίσκοπο του Βιντέλα, και να βρίζετε επισκόπους, μάλλον συγγνώμη, τους ανθρώπους αυτούς που στην ελληνική εκκλησία αντέδρασαν με τον ερχομό του Πάπα. Είσαστε με τα καλά σας, ρε αμόρφωτοι. Του δολοφόνου και τη δεκαετία. Γιατί δεν καθόσαστε κανονικά. Αυτός ο τύπος έπρεπε να είναι πεσόνινον κράτα στην Ελλάδα. Αν είμαστε δημοκρατία, φυσικά ευνομούμε την πολιτεία, βεβαίως, και σεβόμαστε τον κόσμο. Μιλάς για την πολιτεία, γιατί για τον κόσμο. Δεν μπορεί να τα ξέρει όλα. Όχι, δηλαδή, ο δημοσιογράφος πρέπει να τα ξέρει. Να τα πούμε και από το. Οι δημοσιογράφοι από το του Ρεντ, συγγνώμη, οφείλουν να τα ξέρουν. Όταν λύνω Σταυρόλεξο και μου λέει η επαρχία, ξέρω εγώ, της Νότιας Αφρικής, δεν είμαι υποχρεωμένος να τα ξέρω. Όχι, ο απλός κόσμος. Ή ο ποδοσφαιριστής της βραζιλιανής ομάδας, ξέρω εγώ, πού να τα ξέρω. Εγώ δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Επομένως, εκεί πρέπει να με συγχωρήσεις εάν κάτι δεν γνωρίζω καλά. Φυσικά, μιλάμε για τους δημοσιογράφους. Μιλάμε και ειδικά για τους δημοσιογράφους. Για τα δημόσια πρόσωπα γενικώς που λένε μία κουβέντα, αυτή την κουβέντα πρέπει να την έχουν μελετήσει. Εδώ συμφωνώ απόλυτα. Διαφορετικά λες, δεν παίρνω θέση, δεν το γνωρίζω. Εγώ για τον Πάπα δεν το γνωρίζω. Ήρθε στο εμπαρόδο. Μάλιστα. Δεν μπορεί να. Όχι, αλλά μπορείς εύκολα να το βρεις. Δηλαδή, εγώ πώς το βρήκα. Ναι, σωστά. Έτσι, δεν είναι κάτι. Καταρχάς, ξέρω τι σημαίνει παπισμός. Σαφέστατα, αν ήθελα να ασχοληθώ με το θέμα, βεβαίως θα είχα ασχοληθεί. Έχει ξεκινήσει μια κουβέντα, το οποίο ξεκίνησε τελείως τυχαία από το CNN, με τον ερχομό του Πάπα στην Ελλάδα, όπου ξαφνικά ανακάλυψαν την προσέγγιση των εκκλησιών. Ναι. Και τι ωραία, και να η τιάρα του Παπά, του συγγνώμη του Πάπα, και να και του Πατριάρχη το αυτό, και τι ωραία που είναι μαζί, και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Και αρχίζουν μετά και λένε, μωρέ, τι τους διαφέρουνε, ο ένας είναι υποκαθήμενος, ο άλλος είναι αρχιερέας, εντάξει μωρέ, τι είναι αυτό, να τα βρούμε. Φιλιόκβε, εντάξει μωρέ φιλιόκβε, τώρα, 1953, πότε είναι το σχίσμα των εκκλησιών, με αυτό το πράγμα, όχι μάγκες. Μας χωρίζει ποταμί αίματος. Με συγχωρείτε δηλαδή. Δεν είμαστε το 1054, ένα χρόνο μετά το σχίσμα. Συγγνώμη ρε παιδιά, αφήστε που δεν θα μπορούσε να γίνει. Θα έπρεπε να γίνει το σχίσμα, δεν γίνεται διαφορετικά για λόγους κοινωνικούς. Βεβαίως. Και πολλούς άλλους. Αλλά λέω, και όχι μόνο θεολογικούς. Ή αν θέλετε, οι θεολογικοί το τι εκφράζανε. Αλλά λέω, ο παπισμός είναι ό,τι χειρότερο και ό,τι πιο βρώμικο έχει δει η παγκόσμια ιστορία. Σε πολέμους, σε σφαγές,
Ξέρετε ότι υπάρχουν παπικοί εγκύκλοι που επιτρέπουν το σοδομισμό των Ιθαγενών από τους οπικιοκράτες. Το καταλαβαίνουμε αυτό στο 12ο αιώνα. Τα οποία τα λεγόμενα παπικά bulls, δηλαδή παπικά έγγραφα, τα οποία δίνουν το δικαίωμα στον χριστιανό, πολιτισμένο χριστιανό, να κατασφάξει όλους τους Ιθαγενείς εκεί που κατακτούσε την οπικιοκρατία. Τα οποία μάλιστα δεν τα έχει αποσύρει. Δεν τα έχει πάρει πίσω η παπική εκκλησία. Τώρα σοβαρολογούμε τώρα. Και πήγαινε μπροστά ο καρδινάλιος με το σταυρό την ώρα της φαγής και έλεγε: Θεέ μου, αν είναι καλός άνθρωπος αυτός που φάζουμε, πάρ' τον στον παράδεισο. Ναι, γι' αυτό φτιαχτήκανε. Φτιάχτηκε το τάγμα των Φραγκισκανών, οι οποίοι σε αντίθεση με τους Ιησουίτες δεν ήταν μάχημοι, δηλαδή με την έννοια ότι δεν ήταν, πώς το λένε, σφάζουμε, ας πούμε, κτλ. Οι άλλοι ήταν πιο αυτό. Οπότε χρησιμοποιήθηκαν κυρίως από την αποικιοκρατία. Στέλνανε Φραγκισκανούς καλογέρους στους Ιθαγενείς, λέγανε καλοί άνθρωποι είναι αυτοί, ελάτε και από πίσω, και τους κατασφάζανε μετά οι υπόλοιποι. Μάλιστα. Το ίδιο μετά παίξανε ρόλο και οι Ιησουίτες, ειδικά στη Λατινική Αμερική. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Και πρέπει να πούμε. Για να μην πούμε για την παιδεραστία, που στον καθολικισμό είναι θρησκευτικό λειτουργήμα. Μάλιστα. Θρησκευτικό λειτουργήμα. Μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που ο Πάπας ο Φραγκίσκος ο Πρώτος, όταν αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη ανά τον κόσμο στα παιδιά και τις οικογένειες που υπέστησαν στα χέρια καθολικών ιερέων σεξουαλική κακοποίηση και μάλιστα έφτιαξε μια επισκοπική επιτροπή για να κουράρει με θεραπευτές και ψυχιάτρους τους καθολικούς ιερείς. Μάλιστα. Για αυτό το ζήτημα. Τίποτα για τα μάτια του κόσμου, του Αθέα Αθήνα, για να πούνε ότι κάνει κάτι. Είναι μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, με συγχωρείτε δηλαδή, με αυτόν θα πάμε να τα βρούμε. Και δεν είναι το θέμα πιστών. Πώς το ανέχεσαι δηλαδή αυτό το πράγμα. Πώς είναι δυνατόν να το δεχτούμε. Να μου επιτρέψεις εδώ να πω ότι είναι και θέμα μιας εντελώς διαφορετικής φιλοσοφίας. Σωστό. Πίσω από τον παπισμό υπάρχει η ουσιοκρατία και ο ωφελημισμός, ο οποίος πάρει παράλληλα ιδιαίτερα στους διαμαρτυρόμενους, έτσι, τους, η αίρεση αυτή εναντίον του παπισμού, όπου είναι ο ατομικισμός. Σε αντίθεση με την ελληνική και βυζαντινή φιλοσοφία, όπου η θεώρηση των πραγμάτων έχει κοινωνικό περιεχόμενο και πάνω απ' όλα είναι η επικοινωνία, το κοινωνήν μεταξύ των ανθρώπων και βεβαίως για τους πιστούς και το κοινωνήν με το Θείο. Αυτοί είναι ωφελημιστές, αυτοί είναι εξουσιαστές. Ο παπισμός συχνά έβαλε και εναντίον των ηγετών της φιλοδαρχίας, τσακωνόντουσαν μεταξύ τους, προωθούσαν τον ατομικισμό και ιδιαίτερα οι διαμαρτυρόμενοι, όπου από εκεί ξεκίνησε και ο καπιταλισμός. Ναι, ήταν η θρησκεία του τσανού του καπιταλισμού. Όπως το εξηγεί κάλλιστα ο Μαξ Βέμπερ. Σωστό. Το πνεύμα και η ηθική του καπιταλισμού εξαιτίας αυτού του παπισμού και του λουθεριανισμού. Να είμαστε λιγάκι σοβαροί σχετικά με όλα τα ζητήματα, γιατί ακούω, γιατί το ζήτημα δεν είναι μόνο ανάμεσα στους πιστούς. Εάν θέλουμε να έχουμε μια δημοκρατική χώρα, πρέπει να αποφασίσουμε ότι οι θρησκείες που είναι αναγνωρισμένες στην επικράτειά μας οφείλουν να είναι αυτοκέφαλες. Βέβαια. Οφείλουν να είναι αυτοκέφαλες, βεβαίως πέρα από ότι όχι μόνο η επικρατούσα που είναι βέβαια. Η ελληνική ορθοδοξία, αλλά όλες. Και αυτό σημαίνει τι, ότι δεν αναμειγνύονται κέντρα, ξένα κέντρα στη διαμόρφωση και στη διαχείρισή τους ή στην οργάνωση. Δεύτερον, ότι το πίμνιο τους, η εκκλησία τους, να το πούμε έτσι, με τη λογική των λαϊκών, των κληρικών και των μοναχών, είναι αυτή που οφείλει να αποφασίζει για τα πρέποντα, αν θέλουμε να έχουμε δημοκρατική πολιτεία. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ούτε τον τιμαριωτισμό που έχει επιβιώσει στα πλαίσια της Εκκλησίας και της επικρατούσας ελληνικής ορθοδοξίας, πολύ δε περισσότερο στον παπισμό ή σε άλλες εκκλησίες. Ότι ο φεουδαρχικός τιμαρτισμός με τους δεσποτάδες και όλα αυτά τα πράγματα, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει ο πιστός. Αυτός δηλαδή που συμμετέχει ενεργά. Μην τρελαθούμε. Γι' αυτό και μας ενδιαφέρει. Εάν θέλουμε να έχουμε μια χώρα ευνομούμενη, κυριαρχική και φυσικά απόλυτα δημοκρατική. Όπως είναι βεβαίως. Όπως σε όλες οι κοινωνικοπολιτικές εκδηλώσεις οφείλει αυτός που συμμετέχει να έχει τον πρώτο και κύριο λόγο και να μην δημιουργούνται εξουσιαστικές δομές σε βάρος του και ερήμην του, έτσι πρέπει να είναι και στη θρησκεία του. Γι' αυτό κιόλας και η θρησκεία του δεν μπορεί να είναι
είτε υποχείριο του κράτους ή το κράτος βεβαίως υποχείριο της θρησκείας. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Αυτό το πράγμα. Έτσι. Αυτό το πράγμα να τα ξεκαθαρίσουμε. Και τι δουλειά έχουμε εδώ αυτούς. Δηλαδή, τι πάνε να μας κάνουν τώρα. Τι πάνε να κάνουν. Να κάνουν το χριστιανό, να το πούμε έτσι, είτε είναι καθολικός, είτε πολύ περισσότερο όταν είναι ορθόδοξος, Έλληνας ορθόδοξος, να είναι υποχείριο συνόδων και συνοδικών για τους οποίους δεν έχει άποψη, ούτε μπορεί να επιδράσει, ούτε μπορεί να καθορίσει. Αλλά πρέπει να το αναπτύξουμε αυτό το θέμα. Όχι απλά. Γιατί το θέμα της θρησκείας και των θρησκειών, δηλαδή, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το ζήτημα δηλαδή, εγώ το πιάνω από την άποψη της δημοκρατίας. Τι εννοώ, ναι. Τι εννοώ, βεβαίως από άποψη της δημοκρατίας έχεις απόλυτα δίκιο. Και αυτό πλέον θα είναι εμφανές. Αλλά μπορεί σε κάποια δόγματα τουλάχιστον, δεν ξέρω, να επικρατεί η άποψη ότι εκείνος αποφασίζει. Άρα δεν μπορείς να πεις εσύ δημοκρατία. Δεν θα λειτουργεί, δεν αναγνωρίζεται αυτό το δόγμα στην Ελλάδα. Ναι. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Και οι πλειώνες εκλέγοντο. Στην Κύπρο ακόμα εκλέγονται. Γιατί οι επίσκοποι δεν έπρεπε να αναγνωρίζει το θρησκευτικό γάμο, γιατί λέει η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα και ο αλλήλου είναι η κεφαλή τη οικογένεια. Άλλο η πολιτεία. Αυτά πρέπει να είναι συνταγματικά. Εάν θε να κάνει θρησκευτικό γάμο, ο γάμο είναι δικό σου θέμα, είναι δική σου επιλογή και καλά να το κάνει. Αλλά μην λέει αυτά γιατί δεν αναγνωρίζει. Όχι, δεν με ενδιαφέρει αν το δέχεται. Είναι προσωπική του επιλογή. Είναι άλλο πράγμα να το εφαρμόσει σαν κανόνα. Είναι άλλο πράγμα ο κανόνας να εφαρμόζεται από την πολιτεία. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Και άλλο πράγμα να λειτουργεί και το σωματείο, να το πούμε έτσι, η σωματιακή δομή, η εκκλησία. Βεβαίως. Να λειτουργεί με εξουσιαστικές δομές. Από πού και ως πού. Βεβαίως. Εάν δεν τηρείς το Σύνταγμα στις βασικές λειτουργίες σου, σε όλες τις κοινωνικές λειτουργίες, σημαίνει ότι καταργείται, υπάρχουν τόποι, πώς θα το πούμε, περιοχές της κοινωνίας όπου καταργείται η δημοκρατική λογική του Συντάγματος. Η δημοκρατική λογική του Συντάγματος είναι να αποφασίζουμε όλοι. Έτσι. Δεν αποφασίζει κανένας ιεράρχης, κανένας δεσπότης, κανένας αρχιερέας, κανένας προκαθήμενος. Γενικά για τις θρησκείες θέλω να πω ότι αν το δούμε από την πλευρά των ίδιων των θρησκειών, γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δηλαδή αν ήμουν μου αμεθανός, όμως, και αν ήμουν μου αμεθανός, δεν θα μπορούσα να δεχθώ σε καμιά περίπτωση αυτό που λέει το Κοράνι, ότι η γυναίκα είναι το χωράφι σου, η γυναίκα σου είναι το χωράφι σου και μπορεί να το οργώνεις όποτε θέλεις. Μάλιστα. Με συγχωρείς, αυτό το πράγμα σαν μου αμεθανός θα έλεγα δεν ξέρω κύριε σύνοδο θα κάνουμε τι, πρέπει να αλλάξει. Το ίδιο πράγμα όμως το λέω και για την χριστιανική θρησκεία, ότι δεν είναι δυνατόν να δέχομαι τι έλεγε ο Παύλος τον καιρό εκείνο. Τον καιρό εκείνο που είναι και ευαγγελική φράση, το καιρό εκείνο λοιπόν ήτανε άλλα τα ιωθώτα. Ακριβώς τα ίδια τα έθιμα. Όμως τα αναφέραμε όλα αντιλήψεις. Αυτά, Κώστα μου, διότι ο τρόπος που εξελίσσεται μια θρησκεία είναι αφορά το σύνολο των πιστών. Έτσι, την εκκλησία. Και όχι ορισμένους. Υπεφωτισμένους ή διορισμένους με το αλάτι του Πάπα ή ολτραμοντάνους ή οτιδήποτε. Πρέπει να είναι το σύνολο των πιστών τους. Και το αναφέραμε αυτό τώρα και κάναμε αυτή τη σύντομη κουβέντα, διότι εντοπίσαμε την, πώς να το πούμε, τη διαφήμιση που γίνεται μεταξύ των δύο εκκλησιών. Δηλαδή, και μάλιστα από τα CNN, δηλαδή από τα κανάλια του δυτικού καπιταλισμού, ωρεοποιούν τώρα τις δύο θρησκείες και προετοιμάζονται και να δούμε γιατί. Τις αποσπούν από τους λαούς και τα έθνη. Ακριβώς. Γιατί οι λαοί και τα έθνη επέφεραν δραματικού τύπου τοποποιήσεις στις θρησκείες. Προσάρμοσαν θρησκευτικά δόγματα που είναι σε άλλους καιρούς, σε άλλες ιστορικές εποχές, στις δικές τους ανάγκες. Η αφρικανική ιστορική έθνη ήθελε να παντρευτεί ο βασιλιάς, δεν του δίνει. Αλλά μιλάμε για αυτό το τύπο. Μιλάμε ειδικά για τα Βαλκάνια, ειδικά στην Ορθοδοξία, που ήταν πολύ πιο προσαρμόσιμη η θρησκεία στις ανάγκες ενός λαού και των ανερχόμενων εθνών σε αυτήν την ιστορία. Είναι ενώ και οι άλλες μέσα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Α, μπράβο. Βεβαίως. Βεβαίως. Πάνε να φτιάξουν έναν χριστιανικό οικουμενισμό. Μια παθρησκεία. Έναν οικουμενικό παχριστιανισμό, να το πούμε έτσι. Που λειτουργεί με την ίδια λογική που οργάνωσε τον χριστιανισμό ο λεγόμενος Μέγας Κωνσταντίνος. Ένας θεός, ένας αυτοκράτορας, μία αυτοκρατορία. Ακριβώς. Με αυτή τη λογική πάνε να το ξαναφτιάξουμε. Και έτσι διασπούν εκτός από τα έθνη και τις πνευματικές ενότητες εθνών. Δηλαδή υπάρχει μια πνευματική ενότητα μεταξύ ρωσικού πληθυσμού, βουλγαρικού, των Βαλκανίων δηλαδή, όπως ο οποίος κλπ. Και πρέπει να διασπαστεί και αυτή η ενότητα. Ακριβώς. Δηλαδή να γίνουμε απλώς
μια σούπα όπου οι άνθρωποι εκτός από νούμερα θα είναι απλώς φτηνές παραγωγικές δυνάμεις. Μάλιστα. Και κατευθυνόμενοι καταναλωτές. Ακριβώς, ναι. Αυτό είναι. Τίποτε άλλο. Τα δε κράτη, τα λεγόμενα κράτη, κράτη εντός εισαγωγικών, θα είναι τα πρακτορία της εταιριοκρατίας. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, για το φίλο που μας έχει ρωτήσει κανένα δύο φορές σχετικά με το ΝΑΤΟ, τι θα γίνει με το ΝΑΤΟ όταν αποχωρήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς είμαστε ενάντια στο ΝΑΤΟ, δεν το συζητάμε. Απλά το τρόπος προσέγγισης του ζητήματος του ΝΑΤΟ είναι διαφορετική διαδικασία από τον τρόπο προσέγγισης στο ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρώ. Προέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ, να φύγουμε δηλαδή από τον Μπουντρούμι και το ΝΑΤΟ μπορούμε να διαχειριστούμε με διαφορετικό τρόπο, με την προοπτική ανεξαρτοποίησης και από το ίδιο. Υπάρχουν διαδικασίες. Ενδεχομένως με ένα δημοψήφισμα. Καλά, να ζητηθεί ο λαός. Το λιγότερο. Ναι. Είναι τα ζητήματα στα μέτωπα που θα ανοίξουμε. Απλούστατα, να υποσχεθώ ότι θα φέρουμε ανθρώπους που γνωρίζουν για το θέμα, για να μην τα λέω λαό, ή τουλάχιστον να ακούγεται μόνο η δική μου άποψη, για να το συζητήσουμε με ποιον τρόπο μπορείς να ανοίξεις το θέμα του ΝΑΤΟ, έτσι ώστε να θωρακίσεις την αμυντική σου ικανότητα, αλλά και ταυτόχρονα την ανεξαρτησία της χώρας σε αυτό το πολύ σπουδαίο πεδίο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν, υπάρχουν και είμαστε και στο μέτωπο μέσα σε μια διαδικασία ζήμωσης για τα ζητήματα αυτά, για τον τρόπο που προσεγγίζεις τα ζητήματα αυτά, γιατί αν αύριο μεθαύριο, γιατί αν θέλεις πραγματικά να αναλάβεις ευθύνες διακυβέρνησης αυτού του τόπου, σε αυτά τα ερωτήματα μπορεί να ψάχνοντας, δεν θα γίνει σαν τον Αλέξη. Είσαι στην αντιπολίτευσή του, να ψάχνετε με κατόπιν εορτής τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να έχεις με σαφήνεια τουλάχιστον την κατεύθυνση. Τουλάχιστον. Για να μην πω και τα βήματα και τον τρόπο που πρέπει να γίνει να τα χειριστείς. Να προσθέσω ένα. Να ακούσουμε ένα ερώτημα. Δημήτρη, τι πατάω εδώ. Ναι. Σας ακούμε. Ναι. Ναι. Σας ακούμε. Ναι. Μπορώ να ρωτήσω. Ναι, βέβαια. Είναι η εκπομπή του Καζάκη τώρα. Ναι, βεβαίως. Μάλιστα. Ναι, ήθελα να πω το εξής, ότι μου δείξω ότι πριν ακούτε. Ναι, με ακούτε. Ακούμε. Είμαι ο Ζαλέντιος Δεδιόζιο, δηλαδή. Ναι. Μιλούσατε πριν από λίγο για τα θέματα της... Για θέματα της ιδιοκτησίας. Λαβρέντιε, χαμήλωσε λιγάκι τον υπολογιστή σου και μίλα από το τηλέφωνο. Για να μην μπερδεύεσαι. Ωραία, τώρα μ' ακούτε. Βεβαίως. Ναι, ναι. Λέω ότι μιλούσατε πριν από λίγο για θέματα ορθοδοξίας και αυτά που λέγατε δεν έχουν καμία σχέση με την ορθοδοξία. Έχουν βέβαια σχέση με ανθρώπους και αντιλήψεις των εκτών της Εκκλησίας που έχουν κάποιες αντιλήψεις για την Εκκλησία. Αλλά αυτά που λέγατε δεν έχουν καμία σχέση με την ίδια την Εκκλησία και τα ίδια τα πιστεύματα της Εκκλησίας. Της ορθόδοξης Εκκλησίας εννοώ πάντα. Και επειδή αλλάζοντας το θέμα, ας πούμε, και μιλώντας για τον ΝΑΤΟ, είπε Δημήτρη ότι κάποια στιγμή θα φωνάξεις κάποιον ειδικό για τον ΝΑΤΟ να μιλήσει. Νομίζω ότι θα έπρεπε το ίδιο πράγμα να γίνει και για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ναι, δεν ανοίξαμε ζήτημα Ορθόδοξης Εκκλησίας. Προσπαθούσαμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της Ένωσης των Εκκλησιών και το ζήτημα του Πάπα από πολιτική σκοπιά. Δεν κάναμε θεολογική συζήτηση. Πώς το κάνατε θεολογική συζήτηση, όταν μιλάτε και λέτε ότι αυτά που είπε ο Παύλος πριν από 2.000 χρόνια σήμερα είναι ξεπερασμένα. Όχι, δεν το είπαμε αυτό. Το είπα εγώ, το είπα εγώ. Και παράτε μια σαλιά στην καρδιά της ίδιας της πίστεως, της ίδιας της ορθόδοξης πίστεως. Δηλαδή, μόνο αυτή τη λέξη ακυρώνεται όλη η Εκκλησία. Ακυρώνεται την... Δεν ακυρώνεται όλη η Εκκλησία, αν μου επιτρέπεις, αγαπητέ φίλε. Ακυρώνεται όλη την Εκκλησία. Όχι, όχι, αν μου επιτρέπεις, Βενετσάνος λέγομαι. Δεν ακυρώνεται η Εκκλησία για τον εξής απλαστότατο λόγο. Η χριστιανική Εκκλησία... Η χριστιανική θρησκεία είναι το αγαπάτε αλλήλους, είναι η αγάπη. Δεν είναι τι είπε ο Παύλος ή ο οποιοδήποτε άλλος Άγιος Σεβαστός. Είπες προηγουμένως ότι δεν σε ενδιαφέρει καμία εκκλησία, καμία πίστη κτλ. Δεν μπορείς να μιλάς και να λες, ας το πούμε, τη δογματική ιστοδόλωση της εκκλησίας. Άσε αυτό το πράγμα να το πούμε εμείς οι χριστιανοί που πιστεύουμε σε αυτό το δόγμα, σε αυτή την πίστη.
Ωραία. Παρακαλώ, γιατί ανοίγει. Ναι, αλλά το θέμα είναι αν πιστεύετε στον Χριστό ή στον Παύλο. Το τι πιστώνετε και πού πιστώνετε, το λένε οι ίδιοι χριστιανοί. Οι ίδιοι ορθόδοξοι χριστιανοί, εκείνοι που έχουν την πίστη και που εκφράζουν την πίστη. Όχι άλλοι έτεροι εκτός της πίστεως που μιλούν για την πίστη. Και που παρουσιάζονται ως οι δήμονες για τα περί του χριστιανισμού και της ορθοδοξίας. Χωρίς να έχουν μέσα τη βάση της πίστεως. Η οποία είναι η αγάπη. Που είναι η πίστη. Η οποία είναι η αγάπη, επαναλαμβάνω. Ορίστε. Η οποία είναι η αγάπη, επαναλαμβάνω. Και όχι η πίστη σε όποιον λέει ό,τι θέλει και έχει γίνει αποδεκτό μέσα στα 2000 χρόνια. Έχεις μια μερική αντίληψη του πράγματος. Καλά, εντάξει, αυτό θα μου επιτρέψεις να μην το συζητήσουμε διότι δεν με ενδιαφέρει. Η ορθόδοξη πίστη είναι η αλήθεια, η αποκεκαλυμμένη αλήθεια του Χριστού, η οποία περιέχει την αγάπη. Δεν υπάρχει μια αγάπη ξέχωρη από την αλήθεια του Χριστού. Όμως, έχει αυτή τη διάσταση η αγάπη, έχει την οικουμενική διάσταση. Γιατί είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αλήθεια του Χριστού. Χωρίς Χριστό αγάπη δεν υπάρχει. Μάλιστα, αλλά κοιτάξτε να δείτε, εμείς τα σχόλια. Γιατί παίρνετε μια κουβέντα και τη χρησιμοποιείτε άκερα και άτοπα. Γιατί δεν δέχεστε κριτική, γιατί δεν δέχεστε κριτική, γιατί πρέπει ένας πιστός να κρίνει τους πάντες βάσει του δόγματος που αυτός πιστεύει και δεν δέχεστε καμία κριτική άλλου, ο οποίος αν μη τι άλλο δεν είναι αντί, είναι προβληματισμένος. Δεν δέχεστε, όχι εσείς, δεν μιλάω προσωπικά για σας, γενικώς δεν δέχεστε οποιονδήποτε κρίνει τι πράξη έκανε ο Θεοδόσιος, τι πράξη έκανε ο Κωνσταντίνος, τι είπε ο Παύλος, αν συνάδει με την ίδια τη χριστιανική θρησκεία, γιατί δεν το δέχεστε αυτό. Άκουσε να σου πω, αδερφέ. Χωρίς να είναι αντίθετος. Ήδη αδερφέ, έκανες ένα σοβαρό λάθος. Είπες να κρίνει ο οποιοσδήποτε τι έκανε ο ένας πατριάρχης ή ο άλλος αυτοκράτορας ή ο άλλος επίσκοπος, ας πούμε, κτλ. Αυτό δεν σου είπε κανείς να μην το κρίνεις. Καθένας έχει το δικαίωμα τα πεπραγμένα στη ζωή, στην ιστορία, στην πολιτική να τα κρίνει και να παίρνει θέση απέναντι σε αυτά. Αλλά για τα δόγματα της πίστης, τι είναι η πίστη, τι περιλαμβάνει αυτή η πίστη, αυτά τα πράγματα τα λένε μόνο αυτοί που είναι μέσα στην πίστη και που αυθεντικά την εκφράζουν. Γιατί αλλιώς ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Και αντί να έχουμε μία πίστη, έχουμε άπειρες πίστες όπου ο καθένας την έχει προσαρμόσει στη δική του λογική και στη δική του αντίληψη. Όμως επιτρέψτε μου σας παρακαλώ να αναφέρω εδώ ότι η συζήτηση που κάναμε εμείς εδώ δεν ήταν πάνω σε δόγματα ή στην πίστη. Κάναμε συζήτηση με αφορμή τα διεθνή μέσα και κυρίως τα πρακτορία του γκλομπαλισμού, της παγκοσμιοποίησης, όπως είναι το CNN για παράδειγμα, τα οποία αυτή τη στιγμή αγκαλιάζουν με ωραίες φράσεις και ωραίες ειδηλιακές, ας το πούμε, εικόνες την προσέγγιση του Πάπα και του δικού μας του Πατριάρχη της Ορθοδοξίας, όπως αυτή έγινε θεατράλε, θα έλεγα εγώ, γιατί ήταν θεατρικά τα πράγματα. Έφαγα μαζί σάντουιτς με τους πρόσφυγες, έστειλαν δάφνινα στεφάνια στα κύματα της θαλάσσης. Αυτό το πράγμα το εκμεταλλεύτηκαν λοιπόν τα δυτικά μέσα του γκλομπαλισμού, της παγκοσμιοποίησης, να του δώσουν μια ειδηλιακή μορφή, ενώ υπάρχουν τα θέματα, τα δογματικά που μας χωρίζουν. Και όπως είπε ο Καζάκης, ορθώς μας χώριζαν στο παρελθόν και ενδεχομένως ορθώς πρέπει να μας χωρίζουν και σήμερα. Διότι από τη μια ο παπισμός στηρίζεται σε φιλοσοφία όπως είναι η ουσιοκρατία και ο φελημισμός και μετά ο ατομικισμός, ενώ σε μας αυτό που προέχει είναι η κοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, η κοινωνία με τον Θεό. Αυτά κουβεντιάσαμε. Δεν μπήκαμε σε θέματα πίστεως ή αν θέλετε έκφρασης μιας ορθόδοξης μαρτυρίας σε αυτή την εκπομπή. Αδερφέ, εν μέρη με αυτά που λες συμφωνώ. Αλλά όχι ότι δεν πήγατε, γιατί ακριβώς και αυτό που ανέφερες τώρα τελευταία για τη δογματική διαφορά
μεταξύ της Δύσεως και της Ανατολής, δηλαδή του παπισμού και της Ορθοδοξίας, έχεις λάθος. Έχεις λάθος. Δεν είναι η διαφορά, γιατί οι άλλοι φιλοσοφούν και εμείς εδώ πέρα έχουμε μια κοινωνική υπόσταση της Εκκλησίας. Έχουμε δογματικές διαφορές. Κύριε, εγώ είμαι με τον Μάρκο Ευγενικό, για να σας κάνω πιο ξεκάθαρη την άποψή μου. Είμαι με τον Μάρκο Ευγενικό, που ήταν όλη η αντιπροσωπεία, νομίζω στη Φεράρα, ψήφισε την Ένωση, αυτός είπε όχι, δεν ψηφίζουμε πάνω από εμάς τον κύριο Πάπα. Το ξέρετε τον Μάρκο Ευγενικό. Δεν είπε πάνω από εμάς, είπε πάνω από τον Χριστό. Πάνω από τον Χριστό, ακριβώς. Πάνω από τον Χριστό. Εδώ λοιπόν έχουμε μερικές απλές λέξεις, μερικές απλές εκφράσεις, που όμως είναι φορτισμένες με θεολογικό και δογματικό περιεχόμενο. Αν λοιπόν διατυπώσουμε κάποια πράγματα με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, δεν εκφράζουμε αυτό που πραγματικά είναι η ορθόδοξη πίστη και οι σχέσεις της με τη Δύση, οι σχέσεις της με την Ανατολή, οι σχέσεις της, ας το πούμε, με τον κόσμο. Γι' αυτό θέλω να πω ότι, και γι' αυτό πήρα τηλέφωνο και παρενέβη, διότι δεν περιορίστηκε η συζήτηση μόνο σε αυτά που είπες προηγουμένως, στην εκμετάλλευση αυτής της γελίας επίσκεψης που έγινε. Μπράβο, συμφωνούμε. Όσον αφορά τα άλλα, σας καλούμε να έρθετε να αφιερώσουμε μια εκπομπή. Το είπε και ο κύριος Κώστας και ο Δημήτρης ο Καζάκης, ότι οφείλουμε για τη θρησκεία, για την ορθοδοξία, για τις διαφορές και το θέμα των θρησκειών, να κάνουμε ειδικές εκπομπές. Σας καλούμε λοιπόν. Είμαι στη διάθεση σας όποτε θελήσετε. Καταρχήν είμαι στα τέτοια, αλλά είναι δύσκολο να μετακινήσω, αλλά μπορούμε να το οργανώσουμε. Βεβαίως. Στη διάθεσή σας όποτε θέλετε. Να είναι προηγημένο. Να είναι προηγημένο. Συγγνώμη αν σήκωσα λίγο την φωνή. Λέει κανείς, όχι λέει κανείς, ένας πατέρας εκκλησίας που δεν θυμάμαι τώρα, το όνομά του, είπε ότι πάνω σε μία έτσι αντιπαράθεση, συγχωρέστε με, μπορεί στα λόγια να είπα κάτι παραπάνω, αλλά η αγάπη παραμένει αλόβητη. Καλά τα είπατε δυνατά, για να μπορούμε να σας ακούμε, διότι ξέρετε είναι μέσω τηλεφώνου αυτή η επικοινωνία. Ναι. Τα είπατε δυνατά και καλά κάνατε για να σας ακούμε. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Γεια σας, εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας. Λοιπόν, αν είπα... Λέγεται με τη θρησκεία. Με επιτρέψει είναι... Με τη θρησκεία δεν πρέπει να βλέπουμε. Και τώρα. Ναι, βεβαίως. Είμαστε στον αέρα. Λοιπόν, εμείς προσπαθούμε να μιλήσουμε, δεν είναι το θέμα. Όχι, γιατί εγώ Κώστα, κάποτε σέβομαι. Από λίγες εκπομπές ήμουνα στην Κύπρο και άκουσα μια ομιλία εδώ ενός ιερωμένου, ενός μοναχού, ο οποίος αφενός ήταν πολύ μορφωμένος, αφετέρου του Αρχιμανδρίτη Τρικαμινά. Αρχιμανδρίτη, ο οποίος είναι μοναχός κάπου σε μια ερμική τοποθεσία. Ναι. Είναι ησυχαστής. Είναι νομίζω σε μια εκπομπή που κάνει και η κυρία Ελένα Καριγιάννη. Μάλιστα. Και ήταν εξαιρετικά αυτά που είπε. Διότι... Ο συγκεκριμένος και... είναι παμίτης, χωρίς να το ξέρει. Μάλιστα. Διότι και αυτοί οι οποίοι είναι, ας πούμε, του δόγματος, της πίστεως και αν θέλεις και των μετανοιών και των νηστιών κλπ, έχουν πράγματα να μας πούνε πολύ σημαντικά. Δημήτρη, κάτι βλέπεις στον υπολογιστή? Όχι, απλά πάμε να κλείσουμε. Τα στοιχεία που εγώ είμαι σαν τρελός, δηλαδή με τα ζητήματα των στοιχείων. Ναι. Εντάξει, είναι προπαγγελματική διαστροφή. Να τα ακούσουμε. Όχι, απλά κοίταγα τα στοιχεία του σχετικά με το έλλειμμα που έχει το προσωπικό ισοζύγιο του νοικοκυριού σε διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα. Το 2014 έχουμε ιστορικό ρεκόρ, 17,28% του διαθέσιμου εισοδήματος είναι έλλειμμα. Δηλαδή δεν μπορεί. Το 14 που είπες πριν, νομίζω, είναι 17 δηλαδή. Ναι, λοιπόν, και το 2006 ήταν μείον 0,05 και έφτασε το 14 στο 18%. Το 15 είναι ακόμη χειρότερα. Το 15 δεν έχουν βγει ακόμη τα στοιχεία, τα αναλυτικά. Αυτά είναι στοιχεία του ΩΣΑ. Με αυτά και με αυτά, τώρα να... Φίλες και φίλοι μας, με αυτά και με αυτά, όπως λέει ο Δημήτρης, φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής. Θα σας χαιρετήσουμε και να δώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2 το μεσημέρι. Γεια σας και χαρά σας από το ΙΡΟΗ.
Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.